Περιμένουμε ακόμα λίγο κόσμο, αλλά να είμαστε συνεπείς προς τους συνεπείς. Γι' αυτό επιτρέψετε μου να σας καλωσορίσω στο Αμφιθέατρο του Γραφείου Τύπου Πληροφοριών για μια υπέροχη εκδήλωση, η οποία προέκυψε από μια ανάγκη που όλοι οι συνδιοργανωτές και ευχαριστώ την Κυπριακό Οργανισμό Εκδοτών Διαδικτύου, όπως και την Επίτροπο, η οποία μας επέτρεψε να χρησιμοποιήσουμε τις γνώσεις της και να διοργανώσουμε αυτή την εκδήλωση, και τον κύριο Αχιλέα Δημητριάδη, του οποίου οι γνώσεις είναι απίστευτα συμπληρωματικές σε εμάς σε επίπεδο συμβουλής. Θα καλωσορίσω, θα ασχοληθώ λίγο με το πρωτόκολλο. Θα καλωσορίσω τον Επίτροπο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, Καλοϊζίδου, τον Επίτροπο Επαυτιάς Γεσί, την εκπροσώπου του Επιτρόπου Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης Τωρινών Περιοχών, τον Χρηματοοικονομικό μας Επίτροπο, κύριο Αχιλέα Δημητριάδη, πιο συγκεκριμένα, των Κυπριακών Οργανισμών Εκδοτών Διαδικτύου, τον Πρόεδρο της Ένωσης Συνταχτών, τον Διευθυντή του Κυπριακού Πρακτορείου Ειδήσεων, τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διοντολογίας, προσώπους της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου, τη Γραμματεία της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας, εκπροσώπους των εκπρόσωπων τύπου της αστυνομίας, το Τμήμα Καταπολέμησης Εγκλημάτων, προσώπους από όλα μας τα υπουργεία, και όλους εσάς που είστε μαζί μας σήμερα, κυρίως τους εκπροσώπους των διαδικτυακών μέσων ενημέρωση. Αυτό το συνέδριο, σεμινάριο, ημερίδα, όπως θέλετε, μπορείτε να το πείτε, έγινε ειδικά για εσάς. Διότι αισθανθήκαμε όλοι οι εμπλεκόμενοι και συνδιοργανωτές ότι γίνεται λίγο μια άδικη κατηγορία, ιδιαίτερα προς τα ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωση, ότι δεν σέβονται τους κανονισμούς. Εμείς, για να είμαστε ειλικρινείς, έχουμε εκπληκτική συνεργασία με όλα τα μέσα μαζική. Και είμαστε στο πλευρό όλων όταν αυτή η μερίδα διοργανώθηκε, έτσι ώστε να είμαστε σίγουροι ότι από μεριάς δικής μας έχετε όλη την πληροφόρηση η οποία πρέπει και χρειάζεται να έχετε. Εδώ θα σταματήσω να μιλώ και θα δώσω τον λόγο για ένα πολύ πολύ μικρό χαιρετισμό, κυρία Ξένια Ξενοχόντος, την πρόεδρο του Κυπριακού Οργανισμού του, έτσι ώστε να σας πει εκείνη πόσο σημαντική ήταν αυτή η προσπάθεια για σας και πραγματικά το εννοούμε όλοι οι φορείς. Σας προσκαλούμε να έρχεστε με ιδέες και διοργανώσεις παρόμοιων εκδηλώσεων από εμάς προς εσάς, έτσι ώστε αν υπάρχει κάτι το οποίο νιώθετε, χρειάζεται να ξαναπούμε, είμαστε εδώ. Κυρία Ξενοχόντου. Καλημέρα σας. Εγώ δεν θα μακρηγορήσω καθόλου, διότι τα σημαντικά πράγματα θα λεχθούν μετά. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους για τη σημερινή σας παρουσία εδώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω το PIO, την Επίτροπο και τον κύριο Αχιλέα Δημητριάδη, οι οποίοι αφιερώσαν τόσο πολύ χρόνο για τη σημερινή σημαντική ημερίδα, που για μας, για τα online media, έχει πάρα πολύ, για όλα τα media βέβαια, αλλά για τα online έχει ειδική βαρύτητα, αφού η πληροφόρηση, η μοιραία πια βγαίνει πρώτα από το διαδίκτυο και επίσης σαν διαδικτυακά μέσα μπορεί κάποιες φορές να χρησιμοποιούμε και για πηγές ή μεθόδους ειδήσεως λίγο πιο τεχνικές, οι οποίες δεν συνάδουν και με τους παραδοσιακούς τρόπους. Γι' αυτό και υπάρχουν και κάποιες γκρίζες ζώνες, οι οποίες παρόλο που διέπονται από τον κώδικα δημοσιογραφικής δεοντολογίας, τον οποίο εξαντλητικά βλέπουμε κάθε συνεχώς με συναδέλφους οι οποίοι συμμετέχουμε στην Επιτροπή Δεοντολογίας. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν κάποιες μικρές ασάφειες, οι οποίες καλόν τη σημερινή ημέρα να διευκρινιστούν. Έχει κυκλοφορήσει έναν online ερωτηματολόγιο ανάμεσα στα μέλη μας, και τα αποτελέσματα του οποίου θα παρουσιαστούν σήμερα και είναι αρκετά ενδιαφέροντα να τα δούμε. Πιστεύουμε πολύ στη διαφύλαξη των προσωπικών δεδομένων, διότι μέσα από αυτόν είναι και άλλα πράγματα που διαφυλάσσονται, όπως η δημοκρατία, η ελευθερία του λόγου και το δικαίωμα επιλογής του κάθε πολίτη. Θα σας αφήσω εδώ. Σας παρακαλώ πολύ να υποβληθούν ερωτήσεις. Είναι καλή ευκαιρία σήμερα να διευκρινιστούν οι όποιες απορίες υπάρχουν. Να πω ακόμα ότι με την Επιτροπή διαπιστώσαμε ότι όσο πάνε και λιγοστεύουν οι περιπτώσεις παραβίασης των προσωπικών δεδομένων, και αυτό είναι κάτι
πολύ αισιόδοξο και έχει να κάνει με πολλούς παράγοντες, διότι όλοι οι φορείς που είναι σήμερα εδώ και έχουν να κάνουν με την ενημέρωση έχουν συμβάλει με συνεχή και με συνεχή επιμονή και προσπάθεια να ενημερώνουμε, να διορθώνουμε, να προσπαθούμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρία Οικοδέσποινα, ευχαριστούμε για τη φιλοξενία. Θα μου επιτρέψετε να μην επαναλάβω το πρωτόκολλο, αλλά να ευχαριστήσω την Επίτροπο για την Οργάνωση, το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών και των Κυπριακών Οργανισμών Εκδοτών Διαδικτύου, διότι νομίζω ότι η σημερινή εκδήλωση είναι η αρχή μιας μεγάλης προσπάθειας, ενός διαλόγου, θα έλεγα. Το θέμα των προσωπικών δεδομένων είναι τεράστιο, αλλά με ενδιαφέρει να εστιάσω την προσοχή μου στα δημοσιογραφικά διλήμματα, τα οποία αντιμετωπίζετε εσείς καθημερινά. Η άσκηση σήμερα σκοπόν έχει να ανοίξει έναν διάβλο επικοινωνίας μετά από τις σύντομες παρουσιάσεις των ομιλητών, έτσι ώστε να θέσετε θέματα που σας απασχολούν με την ελπίδα ότι θα πάρετε απαντήσεις σε αυτά. Θα προσπαθήσουμε να δώσουμε τις απαντήσεις, αλλά αν δεν μπορεί η Επίτροπος να απαντήσει κάτι για προσωπικά δεδομένα, δεν έχει άλλο σε δουν τη δημοκρατία που μπορεί να το κάνει. Οπότε είμαι βέβαιος ότι θα πάμε καλά. Το σύστημα εργάζεται. Μάλιστα. Με ενδιαφέρει να σας παρουσιάσω το θέμα σφαιρικά. Θέλω να σας παρουσιάσω τις σχέσεις που υπάρχουν. Και αρχίζω με την απλή. Η συμβατική σχέση που υπάρχει όταν κάποιος μπει στο διαδίκτυο. Αυτή εδράζεται σε ιδιωτικά δικαιώματα. Είναι ένα συμβόλαιο. Ο χρήστης με την πλατφόρμα. Ο χρήστης με την ιστοσελίδα. Αυτό είναι ένα σύστημα. Το δεύτερο που είναι και το βασικό είναι τα προσωπικά δεδομένα, όπως ορίζονται από τον νόμο, όπου βλέπουμε την εξαίρεση για τους δημοσιογράφους και εκεί πρέπει να γίνει μια εξισορρόπηση δύο αντικρουόμενων θέσεων. Της ελευθερίας έκφρασης και του δικαιώματος ιδιωτικής ζωής. Αυτή η σύγκρουση καταλήγει μέσα από την εποπτεία της Επιτρόπου. Η Επίτροπος, εφόσον εποπτεύει, έχει δικαίωμα να επιβάλλει διοικητικό πρόστιμο ή ακόμα να προχωρήσει και σε ποινικές διαδικασίες μέσω της αστυνομίας ή του Γενικού Εισαγγελέα. Είναι σημαντικό να δείτε το διοικητικό και το ποινικό. Δυσφήμιση. Εγγράψετε κάτι το οποίο είναι δυσφημιστικό. Το αστικό δικαστήριο θα σας τιμωρήσει. Θα πάτε στο αστικό δικαστήριο διότι κάποιος θα σας κινήσει αγωγή. Συγκεκριμένη νομοθεσία. Πνευματική ιδιοκτησία. Είναι λάθος η εντύπωση ότι ό,τι είναι στο διαδίκτυο είναι ελεύθερο για αναπαραγωγή. Οι κυρώσεις του νόμου για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας είναι αυστηρότατες και είναι και ποινικές μαζί με αστικές. Δηλαδή, πέραν από την αποζημίωση που θα πρέπει να πληρώσετε στο δημιουργό, διότι αναπαράξετε χωρίς την άδεια του τη φωτογραφία, μπορεί και να έχετε και ποινική διαδικασία εάν η αστυνομία, το τμήμα το που ασχολείται με το διαδίκτυο, αποφασίσει να κάνει ποινική διαδικασία. Και τελευταίον, αλλά πιο σημαντικό, είναι η αυτορύθμιση που έχουν οι δημοσιογράφοι. Η δεοντολογία που υπάρχει δημιουργεί πειθαρχικά αδικήματα σε περίπτωση που πάει κάτι λάθος. Αυτά λοιπόν τα συστήματα δημιουργούν το οικοσύστημα μέσα στο οποίο τα δημοσιογραφικά διλήμματα καθημερινά και σε μικρό χρονικό διάστημα πρέπει να απαντηθούν. Και μπαίνουμε στο πιο απλό. Πάμε σωστά, ναι. Συμβατική σχέση. Πόσοι από εσάς, σας προκαλώ να μου πείτε, διαβάζετε τα terms and conditions πριν να κάνετε scroll down και να πάτε στο click και να πείτε δέχομαι. Ποιοι τα διαβάζουν. Μάλλον να πάμε ένα βήμα πίσω. Σε πόσες ιστοσελίδες που μπαίνετε έχει όρους για να διαβάσετε, για να κατεβείτε, να πατήσετε το click και να δημιουργηθεί η συμβατική σχέση μεταξύ του χρήστη και της πλατφόρμας. Σχεδόν κανένας δεν το κάνει. Σας πληροφορώ ότι διέπεστε από τους όρους εκείνου του συμβολαίου. Επανταλλάγματι του δικαιώματος σας σε πρόσβαση
δέχεστε ΑΒ, ΓΑΜΜΑ, ΔΕΛΤΑ, μεταξύ άλλων, συνήθως ότι είναι για ιδιωτική χρήση που θα μπείτε μέσα και θα πάρετε τις φωτογραφίες του άλλου. Όχι για να τις δημοσιεύετε στη δική σας ιστοσελίδα και αν είσαστε και αρκετά έξυπνοι να χρεώνετε για να μπει ο άλλος μέσα. Αυτά δεν είναι επιστημονική φαντασία. Αυτά είναι καθημερινότητα, την οποία δυστυχώς κάνουμε με ένα κλικ. Και αυτόν το κλικ καθορίζει τη ζωή μας. Μάλιστα. Ελευθερία έκφρασης, σεβασμός ιδιωτικής ζωής. Μπαίνω μέσα στα προσωπικά δεδομένα. Θέλω να δείτε τη ζυγαριά μεταξύ αυτών των δύο δικαιωμάτων. Το δικαίωμα του ατόμου να προφυλάσσεται και το δικαίωμα, την υποχρέωση, το καθήκον του δημοσιογράφου να κάνει τη δουλειά του. Είναι μέσα σε αυτόν το δίλημμα που έχουμε το πρόβλημα. Και το πρόβλημα αυτόν φαίνεται σε μια τουλάχιστον απόφαση, θα πω λίγα για τα προσωπικά δεδομένα, διότι νιώθω άσχημα, η Επίτροπος ξέρει πολλά πράγματα και εμείς πολλά λεία, αλλά η Επίτροπος με την απόφαση που βλέπετε, Κυπριακή Δημοκρατία μέσω Επιτρόπου εναντίον εκδοτικού οίκου Δίας, επέβαλε μια συγκεκριμένη ποινή, ένα συγκεκριμένο διοικητικό πρόστιμο σε σχέση με έναν παιδί του οποίου αποκαλύφθηκαν τα προσωπικά δεδομένα για μια αρρώστια που είχε και επέβαλαν αυτό το πρόστιμο. Το πρόστιμο έτυχε διοικητικής εξέτασης, διότι έγινε προσφυγή εφόσον είναι διοικητικό όργανο εντός των 75 ημερών. Ακύρωσε την απόφαση και βεβαίως πολύ σωστά έκαμε έφεση και δικαιώθη στην έφεση. Σε όλων των σκεπτικών της υπόθεσης, αλλά βασικό πράγμα ήταν στο ζύγισμα. Θυμάστε πάντα το ζύγισμα. Τι βάζουμε από τη μια, έναν παιδί, οι πληροφορίες για το παιδί, και από την άλλη, τι είναι το δημόσιο συμφέρον να ξέρεις αν αυτό το παιδί έχει ή δεν έχει μια συγκεκριμένη αρρώστια, ή αν κάποιοι γιατροί αθωθήκαν ή αναθωθήκαν. Οπότε ελάτε μαζί μου στη ζυγαριά. Και αυτή η ζυγαριά είναι διάχυτη στην προσπάθεια του ατόμου να εξισορροπήσει αντικρουόμενα συμφέροντα. Ο περί της προστασίας των φυσικών προσώπων εναντίον της υπερεξετασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ελεύθερης κυκλοφορίας των δεδομένων νόμος είναι όλη η ιστορία. Ο νόμος αυτός, τον οποίο θα σας αναλύσει η Επίτροπος, έχει μία πολύ ενδιαφέρουσα εξαίρεση. Η εξαίρεση αυτή είναι σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων για δημοσιογραφικούς σκοπούς. Άρα το παραθυράκι του νόμου που γυρεύεται για να κάνετε τη δουλειά σας υπάρχει. Μπαίνοντας όμως από το παράθυρο δεν είναι ανοιχτός ο χώρος για οτιδήποτε. Υπάρχουν κανονισμοί. Και οι κανονισμοί που υπάρχουν είναι ουσιαστικά ότι πρέπει να γίνεται αυτή η διαδικασία κάτω από κάποιους όρους. Οι όροι αυτοί είναι ότι στην πραγματικότητα δεν πρέπει να επηρεάζει την ιδιωτική ζωή του ατόμου. Ωραία να μου πείτε. Τι σημαίνει ιδιωτική ζωή? Ιδιωτική ζωή είναι έννοια γνωστή στα ανθρώπινα δικαιώματα. Και τα ανθρώπινα δικαιώματα στην κοινωνία μας διέπονται από δύο συστήματα ουσιαστικά, πέραν από το Σύνταγμα της Δημοκρατίας. Διέπονται από την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, όπου το Στρασβούργο είναι αυτόν το οποίο αποφασίζει το τι σημαίνει, και από το Λουξεμβούργο, που είναι η χάρτα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως αυτά εφαρμόζονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μερικά απλά παραδείγματα. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο στην υπόθεση... Είμαστε στο σωστό πρόγραμμα. Μάλιστα. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο στο Στρασβούργο στην υπόθεση Axel Springer. Τρεις συγκεκριμένοι όροι ή κριτήρια τα οποία πρέπει να εφαρμόζονται πάλι στην εξισορρόπηση. Θα επαναλαμβάνω την έννοια της εξισορρόπησης, διότι αυτό είναι το καθημερινό σας δίλημμα. Γύρνει ποδά, κάμνω το. Γύρνει ποδά, εν το κάμνω. Εποπτεύει η Επίτροπος. Αυτό είναι το δίλημμα σας. Λοιπόν, στον καθορισμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, πρέπει να σκεφτείτε κατά πόσον το δημοσιευμένο άρθρο, με συγχωρείτε, είναι γενικού ενδιαφέροντος. Κατά πόσον το εμπλεκόμενο πρόσωπο είναι δημόσιο πρόσωπο. Όσο πιο δημόσιον είναι, τόσο πιο δεχτικόν αυτής της επέμβασης στην ιδιωτική ζωή του γίνεται. Και αυτό είναι ένα πράγμα που πρέπει να ξέρετε. Πώς ελήφθη αυτή η πληροφορία? Είναι βάσιμη? Είναι σωστά που ελήφθη? Αυτά τα πράγματα πρέπει να τα λάβετε υπόψη ως κριτήρια. Και ξέρω είναι περιληπτικά που τα λέω, είπε επιγραμματικά,
αλλά στα 15 μου λεπτά τα οποία θέλω να κρατήσω, έτσι είναι, υπόσχομαι όμως ότι οι ερωτήσεις θα ακολουθήσουν. Μπαίνουμε στο δεύτερο σύστημα, πάμε στο Λουξεμβούργο, στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Μπουιβίτης απόφαση είναι εξίσου ενδιαφέρουσα. Ποια είναι τα κριτήρια που θέτονται εκεί εις την στάθμιση των δικαιωμάτων? Αυτά τα κριτήρια είναι πολύ ενδιαφέροντα. Η συμβολή σε συζήτηση δημοσίου ενδιαφέροντος. Η φήμη του θυγωμένου. Το αντικείμενο της γνωστοποίησης. Ο πρώτερος βίος του ενδιαφερομένου. Το περιεχόμενο, η μορφή και οι συνέπειες της δημοσιεύσεως. Ο τρόπος και οι περιστάσεις υπό τις οποίες αποκτήθηκαν οι πληροφορίες. Είναι αλήθεια το δημοσίευμα τέλος πάντων? Η δυνατότητα του υπεύθυνου επεξεργασίας, εσάς, να λάβει μέτρα να μετριαστεί η έκθαση της επέμβασης στο δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή. Αυτά είναι κριτήρια. Μα να μου πείτε πάρα πολλά. Ναι, πάρα πολλά, αλλά στο τέλος να βρείτε μια λύση στο πώς τα διαχειρίζεστε. Τελειώνω με τα προσωπικά δεδομένα, διότι θα πει η Επίτροπος και μετά θα απαντήσουμε, αλλά βρίσκω μια ενδιαφέρουσα απόφαση για δυσφήμιση. Το άλλο κομμάτι της προστασίας που υπάρχει είναι η έννοια της δυσφήμισης. Δεν μπορείτε να δυσφημίζετε τον άλλο. Ό,τι είδος πληροφόρησης και να χρησιμοποιήσετε. Βρήκα αυτή την απόφαση γιατί είναι τελευταία, αλλά μου άρεσε πολύ ο τρόπος που η δικαστήνα περιεκτικά έδωσε την περίληψη. Το κατά πόσον ένα δημοσίευμα είναι ή όχι δυσφημιστικό εναπόκειται στην κρίση του δικάζοντος στην υπόθεση δικαστηρίου, εφόσον το θέμα αποφασίζεται ως πραγματικό ζήτημα. Η ετοιμιγορία του δικαστηρίου τεκμέρεται να εκφράζει την αντίληψη του ιδεατού μέσου κοινού λογικού ανθρώπου. Το μέσον στη συγκεκριμένη περίπτωση είχε καταδικαστεί για ένα δημοσίευμα, 12.000 ευρώ ήταν η αποζημίωση, το θέμα φαντάζομαι κρεμίστο εφετίον, διότι δημοσίευσαν κάτι το οποίο θεωρήθη ότι το δυσφημιστικό από τον αιτητή σε σχέση με την προσπάθεια του να πάρει κάποια έργα από τα κατεχόμενα τα οποία ήταν δικά του και υπήρξε μια ιστορία για αυτό το θέμα. Δεν θα μπω στην ουσία. Θα μπω όμως στις υπερασπίσεις. Αν είναι αλήθεια, βεβαίως είναι υπεράσπιση. Αν είναι έντιμο σχόλιο για θέμα δημοσίου συμφέροντος, καλοπροαίρετον, μάλιστα είναι υπεράσπιση. Αν είναι προνομιούχον δημοσίευμα, ας πούμε, η αναφορά σε γεγονότα που έγιναν την ημέρα εκείνη την ημέρα σε αποφάσεις του δικαστηρίου. Με κάποιους όρους, να το βάλω το με κάποιους όρους. Και βεβαίως ότι μπορεί να γίνει και δυσφήμιση χωρίς πρόθεση. Τεχνικά ομιλούντες δεν είναι μόνο η δυσφήμιση. Η δυσφήμιση είναι για τα φυσικά πρόσωπα. Έχουμε και την επιζήμιαν ψευδολογία, η οποία είναι έννοια που σχετίζεται με τα προϊόντα μιας εταιρείας. Δεν δυσφημείς τα προϊόντα, κάνει εισαγωγή για επιζήμιαν ψευδολογία. Μπαίνω στο θέμα της πνευματικής ιδιοκτησίας. Προσοχή όταν χρησιμοποιείτε αποσπάσματα έργων. Δεν είναι δικαίωμα σας να αναπαραγάγετε οτιδήποτε υπάρχει στο διαδίκτυο. Πρέπει να το καταλάβετε. Κάποιος κάπου δημιούργησε είτε το περιεχόμενο είτε τη φωτογραφία. Κάποιος το έκαμε. Αυτός ο κάποιος έχει δικαιώματα. Σημεία για προσοχή. Εντάξει, τον ότι λύγει το δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας είναι σοβαρό. Είναι 70 χρόνια από το θάνατο του δημιουργού. Οπότε κλασικά έργα δεν θα έχετε θέμα αναπαραγωγής φωτογραφίας. Αλλά μια φωτογραφία κατά κανόνα έχει ιδιοκτήτη. Μπορείτε να δημοσιοποιήσετε αποσπάσματα εφόσον δεν αντιβαίνουν την χρηστή πρακτική και είναι λογικά στην έκταση. Δεν θα αναπαράξετε 100% του δημοσιεύματος. Έναν μικρόν μπορείτε, αλλά πάντοτε να αναφέρετε την πηγή και το όνομα του δημιουργού. Θυμούμε των παλιών καιρών, επί Φαρμακίδη, Μακαρίτη, αν δεν κάνω λάθος, το σύστημα ψαλίδα στις κυπριακές εφημερίδες από τον ελληνικό τύπο. Αυτό το σύστημα ψαλίδα νομίζω αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι και τόσο καλό. Βεβαίως μπορείτε να το κάνετε για ενημερωτικό σκοπό, για οικονομικά, πολιτικά, θρησκευτικά θέματα επικαιρότητας, σε βαθμόν όμως που δικαιολογείται αυτό η ενημέρωση. Πάντοτε όμως να αναφέρετε την πηγή και το όνομα του δημιουργού. Και βεβαίως για σκοπούς κριτικής ανασκόπησης ή αναφοράς σε επίκαιρα γεγονότα, αυτό είναι θεμητό. Αλλά πάντοτε να αναφέρετε την πηγή και το όνομα του δημιουργού. Και υπάρχει και το κλασικό θέμα. Βγάζει κάποιος μία ανακοίνωση και δεν βάζει την πηγή. Εσείς
πώς νιώθετε για αυτό το πράγμα. Το να σας στερήσουν την πατρότητα ή αν θέλετε σήμερα μητρότητα του έργου σας ως δημιουργοί, πώς αισθάνεστε. Αυτή η επέμβαση πιστεύω είναι μεγάλη. Γιατί να το κάνετε εσείς αν σας το έκανα δεν θα σας άρεσε. Ποια είναι τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που προστατεύονται. Βεβαίως πρωτότυπες φωτογραφίες που δημιουργείτε και εδώ μπαίνουμε στα ενδιαφέροντα. Δική σας η φωτογραφία αν είσαστε φωτογράφος σε έναν μέσο. Εξαρτάται αν είναι δική σας από την εργοδότησή σας πολλές φορές. Είστε υπάλληλος της εταιρείας. Αν είστε υπάλληλος, ό,τι κάνετε ανήκει της εταιρείας. Εν είσαστε υπάλληλος και έχετε σύμβαση. Έχετε χαρτί που λέει ότι τα δικαιώματα εκχωρούνται στο άτομο που σας έδωσε τις οδηγίες να βγάλετε τις φωτογραφίες. Βάζετε ειδοποιήσεις δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας πάνω στα έργα σας. Δέστε κάτω το δικό μου, εδώ που εφαίνεται, ναι, εφαίνεται. Σύσε κύκλο το δικηγορικό μας γραφείο και 2020 που είναι η ημερομηνία. Θέλετε προχωρείτε, επιφυλάσσονται και όλα τα δικαιώματα. Παγορεύεται χωρίς την άδεια του δημιουργού η αναπαραγωγή με οποιοδήποτε μέσο. Βάλετε τα και αυτά. Όταν ανοίξετε τη δεύτερη σελίδα ενός βιβλίου, τα γράφει. Πόσοι από εσάς σκέφτεστε με αυτόν τον τρόπο, το «Σι» με το όνομά σας και τον χρόνο της δημοσίευσης θα είναι αρκετόν. Δημιουργήστε ένα αρχείο για τα έργα σας για να ξέρετε. Και για τους φωτογράφους αναφέρομαι ότι πρέπει να φυλάγετε το φιλμ. Βεβαίως, ποιος καλή negative στον των καιρών. Αλλά, θέλετε να πάρετε παλιές φωτογραφίες και να τις αναδημοσιεύσετε. Εκείνος που έχει τα αρνητικά, εάν αγοράσετε το αρχείο σε αρνητικά, αυτό σημαίνει ότι τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στην αναπαραγωγή εκείνου του αρχείου σας ανήκουν, διότι τα αγοράσετε. Αυτά θέματα περισσότερων πνευματικής ιδιοκτησίας, αλλά έχουν κάποια σχέση. Και φτάνω στο τελευταίο μου slide, μάλλον, ναι, τελευταίο. Επιτροπή Δημοσιογραφικής Διοντολογίας. Είμαι στα 15 λεπτά, κυρία Οικοδέσποινα μας. Μάλιστα. Βεβαίως δεν θα σας κάνω εγώ διάλεξη για την Επιτροπή Δεοντολογίας, αλλά είναι ακόμη ένα σύστημα αυτοελέγχου. Η αυτορύθμιση που υπάρχει είναι σημαντική. Η ακρίβεια ειδήσεων, ο σεβασμός της ιδιωτικής ζωής και της πνευματικής ιδιοκτησίας, ιδιαίτερη προσοχή σε περιπτώσεις κλονισμού, πένθους, σεξουαλικών εγκλημάτων και βεβαίως ανηλίκων. Πρέπει να έχουμε τα μάτια μας 14 για αυτήν την ευάλωτη ομάδα. Σεβασμός του τεκμηρίου της αθωότητας, νομίζω ότι πρέπει να σας το τονίσω αυτό. Και βεβαίως των δημοσιογραφικών απόρριτων, διότι είναι μέρος της δουλειάς σας. Πότε έχουμε παρεκκλήσεις. Έχουμε παρεκκλήσεις εάν εξυπηρετείτε το δημόσιο συμφέρον, η υποβοήθηση ανίχνευσης ή αποκάλυψη εγκλήματος, η προστασία της δημόσιας ασφάλειας ή υγεία, η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, παρεμπόδιση παραπλάνησης του κοινού ως αποτέλεσμα πράξεων ή δηλώσεων ατόμων. Αυτά είναι θεμητές παρεκκλήσεις. Αυτή είναι η καθημερινότητά σας. Και τελειώνω εκεί που άρχισα. Πρώτα με το ευχαριστώ. Και δεύτερον, με το να μείνουμε μαζί στη ζυγαριά. Η ζυγαριά είναι το δίλημμα σας. Ζυγίζει περισσότερο από τη μια, το δημοσιεύουμε. Ζυγίζει περισσότερο από την άλλη, δεν το δημοσιεύουμε. Ευχαριστώ για την υπομονή σας. Ευχαριστώ εγώ πολύ. Πρωτίστως να ευχαριστήσω, νομίζω χρειάζεται από το μικρόφωνο, έτσι. Πρωτίστως να ευχαριστήσω τους οικοδεσπότες μας και γραφείων τύπου και πληροφοριών, φυσικά ιδιαίτερα την κυρία Μιχαηλίδου, τον Κυπριακό Οργανισμό Εκπροδών Διαδικτύου και ιδιαίτερα την κυρία Ξενοφόντος και φυσικά τον κύριο Αχιλιά Δημητριάδη που πλαισίωσε αυτή την εκδήλωση. Και μου δίνει και η δήλωση δική μου πριν από λίγες μέρες και η κατακλείδα του κύριου Δημητριάδη μου δίνει και την πάσα να αρχίσω αυτή την παρέμβαση λέγοντας το τι ουσιαστικά σημαίνει αυτή η ζυγαριά. Λέχθηκε και στην δήλωση και πολλές φορές από τον κύριο Δημητριάδη. Δεν είναι τίποτε άλλο από την στάθμιση της νομιμότητας με την αναλογικότητα. Αν έχετε προσέξει και θα το πούμε και στη συνέχεια στις αποφάσεις μας, ναι, το παραθυράκι που έχει αναφερθεί και προνοείται στην νομοθεσία προσφέρει την νομιμότητα. Δεν είναι αρκετό όμως. Υπάρχουν και άλλες αρχές,
όπως η αρχή του σκοπού της αναλογικότητας, που ουσιαστικά μας βοηθά να λύσουμε τις υποθέσεις που έρχονται ενώπιον μας. Άλλο η νομιμότητα, σεβαστή, προνοείται, υπάρχει βάση για να κάνετε την... Ναι. Θέλετε να το βγάλω αυτό. Για να πολύ σωστά για να κάνετε και εσείς τη δουλειά σας μέσα από τις δυνατότητες που σας φέρει η νομοθεσία, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε και την αναλογικότητα, που ουσιαστικά είναι εκεί που βλέπουμε ότι ξεφεύγουμε. Θα τα πούμε και στη συνέχεια. Το νομικό πλαίσιο εντάχει. Φυσικά το άρθρο 15 του δικού μας συντάγματος, ότι οποιοδήποτε έχει το δικαίωμα στην ιδιωτική και οικογενειακή ζωή και πρέπει να τη χάνει σεβασμού. Το άρθρο 8 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και διτή προστασία από το χάρτη των θεμελιωδών δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με το άρθρο 7 και το άρθρο 8. Προστασία της ιδιωτικότητας και προστασία της ελευθερίας της έκφρασης. Επίσης, με το άρθρο 19 προστατεύεται η ελευθερία της έκφρασης, υπάρχει εκεί η δικλίδα προστασίας που υπάρχουν τα όρια, το άρθρο 10 επίσης της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και το άρθρο 11 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτά τα λέω για να ενισχύσω την νομιμότητα. Η νομιμότητα στην οποία εδράζεται τόσο η προστασία των προσωπικών δεδομένων, όσο και η ελευθερία της έκφρασης υπάρχει, αναμφίβολα. Όμως, επειδή δεν αποτελεί κανένα από τα δύο απόλυτα δικαιώματα, υπάρχει και η δυνατότητα της εποπτικής αρχής και εσάς των ιδίων που ενεργείτε ως υπεύθυνοι επεξεργασίας, να δείτε τι ξεπερνά την νομιμότητα και αγγίζει τα πλαίσια της αναλογικότητας. Το άρθρο 85 του Ευρωπαϊκού Κανονισμού συμβιβάζει την προστασία των δεδομένων και την ελευθερία της έκφρασης. Υπάρχει δηλαδή και ξεκάθαρα ο συμβιβασμός που είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε. Το παραθυράκι του άρθρου 29 της δικής μας νομοθεσίας, να θυμίσω ότι εκτός από τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό έχουμε και τη δική μας νομοθεσία, η οποία μας βοηθά να ρυθμίσουμε κάποια θέματα, ως εφαρμοστικός νόμος, όχι ως εναρμονιστικός. Και ένα από τα θέματα που ρυθμίζονται είναι καθαρά και η επεξεργασία στο άρθρο 29. Πολύ σημαντικό. Αυτό όλο το νομοθετικό πλαίσιο εφαρμόζεται και στα δημοσιογραφικά μέσα ενημέρωσης, και στις ιστοσελίδες, διότι πολλές φορές λαμβάνω το ερώτημα «Μα μας αφορά και εμάς αυτός ο νόμος και αυτή η εθνική νομοθεσία για αυτό το περιβόητο GDPR?» Η απάντηση είναι ναι. Και δεν χρειάζεται να είμαστε στη λίστα της κυρίας Ξενοφόντος με τις 12 ιστοσελίδες. Δεν χρειάζεται να έχουμε καμία άδεια. Από μόνοι μας, όταν μεταφέρουμε μία πληροφορία, είτε στο διαδίκτυο είτε στον τύπο, καθιστούμε τον εαυτό μας ως αν θέλετε, ασκώντας την δημοσιογραφική ιδιότητα. Επομένως, αυτό μας δίνει και ξεκάθαρα την ευθύνη ότι πρέπει να τηρούμε αυτούς τους κανονισμούς. Δηλαδή, λέει ξεκάθαρα ότι πρόσωπα που δεν ασχολούνται κατ' επάγγελμα με τη δημοσιογραφία, αλλά διαδίδουν ειδήσεις και προσωπικά δεδομένα μέσω του διαδικτύου, τους αφορούν αυτές οι ρυθμίσεις και πρέπει να τις σέβονται. Τι διαφορά θα μου πείτε τα ηλεκτρονικά μέσα από τα έντυπα μέσα? Είναι πασιφανές ότι είναι η ταχύτητα κυρίως της πληροφόρησης. Η διάχυση της πληροφορίας μέσα από τις διαδικτυακές σελίδες είναι απίστευτη. Όσες φορές έχουμε προσπαθήσει να ρυθμίσουμε ή να κάνουμε παρέμβαση σε θέματα που βλέπαμε από το διαδίκτυο, αντιμετωπίσαμε τρομερές δυσκολίες. Φυσικά, καταφέραμε και κατεβάσαμε τα βίντεο από τις αρχικές πηγές. Είχαμε όμως δυσκολία να κατεβάσουμε τα βίντεο και το υλικό, οτιδήποτε ήταν αυτό, είτε φωτογραφία είτε απλή είδηση, από τις αναμεταδόσεις. Και αυτό είναι πολύ, πολύ, πολύ σημαντικό και το έχει αναφέρει και ο κύριος Δημητριάδης. Δεν είναι μόνο το τι ανεβάζουμε, και έχει ευθύνη αυτός που έχει ανεβάσει την πληροφόρηση, την είδηση, τη φωτογραφία, το βίντεο, είναι και αυτός που το αναπαραγάγει. Την ίδια ακριβώς
ευθύνη και ίσως σε κάποιες περιπτώσεις και πολύ πιο σοβαρή. Αυτή είναι η μια υπόθεση στην οποία έχει αναφερθεί ο κύριος Δημητριάδης. Ήταν επικύρωση απόφασης επιτρόπου, του τέος επιτρόπου. Εδώ ακριβώς ήταν μια από τις αποφάσεις που κρίθηκε η αναλογικότητα. Αυτούσια ο δημοσιογράφος πήρε από την απόφαση του δικαστηρίου τις πληροφορίες και τις αναδημοσίευσε, αναφέροντας το όνομα του ανηλίκου και τα ονόματα των γιατρών που εμπλέκονταν στην υπόθεση. Και είχε κριθεί τόσο από το γραφείο όσο και από το ανώτατο ότι υπήρχε παραβίαση της αρχής της αναλογικότητας. Δεν χρειαζόταν δηλαδή να μεταφερθεί εκ νέου η είδηση με τα ονόματα των ανηλίκων, των γιατρών κτλ. Από μόνη της η πληροφορία το ότι υπήρχε αυτή η απόφαση ήταν αρκετή. Επαναλαμβάνω, επικυρώθηκε από το δικαστήριο. Άλλη απόφαση, η οποία σας δίνω παραδείγματα για να δείτε πού κινούμαστε όταν εκδίδουμε τέτοιες αποφάσεις. Διαδικτυακή εφημερίδα είχε δημοσιεύσει φωτογραφίες αρχιτεκτώνων, λέγοντας φυσικά κάποιες αγωγές ποινικές, οι οποίες είχαν τελειώσει οι περισσότερες από αυτές, και κρίθηκε ότι ακριβώς αυτό, με την αναφορά στα ονόματα και στις φωτογραφίες των αρχιτεκτών, ότι υπήρχε σαφής παραβίαση της αναλογικότητας. Και πάλι βλέπετε, δικαίωμα δημοσιοποίησης, δημοσίευσης, παραβίαση αναλογικότητας. Αυτή η υπόθεση είναι μία από αυτές που θα κριθεί και στο δικαστήριο, διότι εκκρεμεί προσφυγή. 3.000 ήταν στην πρώτη περίπτωση το πρόστιμο. Σε αυτή την περίπτωση το πρόστιμο ήταν 10.000, ήταν σαφώς μεγαλύτερο, αφορούσε αστυνομικούς εν ώρα υπηρεσίας, ήταν στην περίπτωση που επιτελούσαν ανακριτικό έργο. Είχαν βγει φωτογραφίες των αστυνομικών, στις οποίες μπορούσαν να ταυτοποιηθούν τα πρόσωπά τους, και την ίδια ώρα αναφέρονταν και τα ονόματα τους στο κείμενο της εφημερίδας. Θεωρήθηκε ότι μπορούσε να επιτευχθεί ο σκοπός του δημοσιογραφικού ενδιαφέροντος, να μεταφερθεί η είδηση στο κοινό, που εκεί ήταν το πρόβλημα. Έτσι, το ότι ενδεχομένως η αστυνομία σε αυτή την περίπτωση υπήρχε ισχυρισμός ότι δεν έκανε καλά τη δουλειά της, γιατί χρειαζόταν, ρητορική ερώτηση, να αναφερθούν ξεκάθαρα τα ονόματα των αστυνομικών, οι βαθμοί τους και ξεκάθαρα το πρόσωπο. Τι σκοπό είχε αυτή η δημοσίευση? Και αυτή η υπόθεση υπάρχει εναντίον, συγγνώμη, είναι η επόμενη που είναι 10.000. Οι 5.000 είναι άλλη υπόθεση, η οποία είχε ξεκάθαρα το υποκείμενο των δεδομένων, είχε ξεκάθαρα πει ότι δεν θέλω να με βάλετε δεν θέλω να δημοσιοποιηθεί το πρόσωπό μου, και εν τούτης δημοσιοποιήθηκε. Σε αυτή την περίπτωση ήταν 5.000 και στην άλλη που σας έχω αναλύσει 10.000 ήταν και ηλεκτρονική και έντυπη εφημερίδα. Στη στάθμιση και στα... Στη στάθμιση λείπει μια διαφάνεια, δεν πειράζει, θα σας την πω. Κατά τη στάθμιση των δικαιωμάτων έχει λεχθεί τι λαμβάνεται υπόψη. Σίγουρα δεν έχουν τα δημόσια πρόσωπα το δικαίωμα ιδιωτικότητας που έχουν οι απλοί πολίτες. Γιατί? Διότι κατά την άσκηση των καθηκόντων τους πρέπει να επιτελείται δημόσιο έργο, εξυπηρετείται δημόσιο συμφέρον, από μόνης της δικής τους της δραστηριότητας είναι σε ένα άλλο επίπεδο προστασίας. Δεν μπορούν να απολαμβάνουν το ίδιο επίπεδο προστασίας με τους πολίτες, και αυτά όλα τα κριτήρια τίθενται στη βάσανο τη δική μας κάθε φορά για να αποφασίσουμε κατά πόσον υπάρχει παραβίαση και τι όχι. Πολύ σημαντικό είναι το αληθές του δημοσιεύματος, ο τρόπος και οι περιστάσεις υπό τις οποίες αποκτήθηκαν οι πληροφορίες, η δυνατότητα του υπεύθυνου επεξεργασίας να λάβει μέτρα για να μετριαστεί η έκταση της επέμβασης. Από την νομολογία, με ρωτάτε πάρα πολύ, από πού προκύπτουν αυτά τα κριτήρια? Από την νομολογία.
από την νομολογία των Ευρωπαϊκών Δικαστηρίων και από την νομολογία που σιγά σιγά καθιερώνει και υπάρχει και με τις αποφάσεις που εκδίδει ο εκάστοτε Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων, που αν θέλετε είναι και η εποπτική αρχή που θα κάνει αυτή τη στάθμιση. Μετά από εσάς, έτσι, διότι η στάθμιση πρέπει να γίνει πρώτα από τον υπεύθυνο επεξεργασίας, από τον κάθε ένα από εσάς που ασκείται το δημοσιογραφικό επάγγελμα, είτε έχοντας κάποια άδεια είτε όχι. Επομένως, πρωτίστως η στάθμιση από εσάς και στη συνέχεια από το γραφείο που θα κρίνει αν υπάρχει παραβίαση ή όχι. Λοιπόν, για να δούμε λίγο τι γίνεται και τι αντιλήψεις έχετε για το τι αποτελεί προσωπικό δεδομένο, πού είναι τα όρια, πού υπάρχει παραβίαση και πότε όχι, τρέξαμε με την βοήθεια και του Γραφείου Τύπου Πληροφοριών και της κυρίας Ξενοφόντος μία έρευνα μεταξύ σας, στην οποία συμμετείχαν 31 δημοσιογράφοι, εγώ θα ήθελα περισσότερους. Η λίστα αριθμούσε 100 που εστάληκαν... 80 κάτι, ναι. Και είχαμε μόνο 31 απαντήσεις. Εγώ θα ήθελα περισσότερες για να έχουμε και έτσι πιο αντιπροσωπευτικό δείγμα και πληθώρα απαντήσεων για να τις σχολιάσουμε. Τέθηκαν ερωτήματα που θα σας τα πω στη συνέχεια. Ήταν 9 ερωτήσεις, τις οποίες βάζαμε διάφορα σενάρια, θα σας τα πω, και το τελευταίο κενό πεδίο που είχε σημασία για μας, ζητήσαμε σχόλια, εισηγήσεις και διάφορα ερωτήματα. Λάβαμε, όπως είπα, 31 απαντήσεις και 5 σχόλια. Η πρώτη ερώτηση, εντάχει, θα σας πω τις ερωτήσεις. Σε ένα υποθετικό σενάριο, αν βρίσκεται σε εξέλιξη μια υπόθεση ομοιρίας ατόμων από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, καλύπτουν το γεγονός αυτό, πιστεύετε ότι δικαιολογείται να δημοσιευτούν τα ονόματα των δραστών? Δείτε τις απαντήσεις. Οι περισσότεροι έχετε πει όχι. 21 όχι, 4 ναι, κρατήστε αυτές τις απαντήσεις, διότι θα τις σχολιάσουμε. 21 όχι, 4 ναι και 6 ίσως. Εγώ θα περίμενα εντελώς διαφορετικές απαντήσεις σε αυτήν την ερώτηση. Δηλαδή το ναι και το όχι να είχε διαφορετικά, ακριβώς αντίθετους αριθμούς. Στη συνέχεια διαφοροποιήθηκε η συγκεκριμένη ερώτηση λέγοντας ότι πιστεύετε να δημοσιευτούν, αν πιστεύετε ότι πρέπει να δημοσιευτούν τα ονόματα των ατόμων που βρίσκονται υπό ομοιρία, στην περίπτωση που πρόκειται για απλούς πολίτες. Και πάλι η απάντηση των 28 από τους 31 ήταν όχι. Άρα η στάθμιση μας κάπου έχει κάποιο θέμα. Στην τρίτη ερώτηση, αν λέει στο ίδιο σενάριο, τα άτομα που βρίσκονται είναι γνωστά μέλη της κοινωνίας, π.χ. επιχειρηματίες, καλλιτέχνες, ακαδημαϊκοί κτλ. Και πάλι η πλειοψηφία είπε όχι. Δηλαδή, τι διαφοροποιούμαστε από το προηγούμενο ερώτημα? Ενώ υπάρχει διαφοροποίηση για να είναι άλλο το σενάριο. 16-9-6, λέω πάντα το πιο ψηλό. Νεαρό άτομο, άλλο σενάριο, συλλαμβάνεται έχοντας την κατοχή του μικρή ποσότητα ναρκωτικών. Δικαιολογείται η δημοσιοποίηση του ονόματος του? Συντριπτική πλειοψηφία, όχι. Ξέρετε, νιώθω και λίγο πιο άνετα, διότι φαίνεται ότι δεν είμαι εγώ που σας περιορίζω την άσκηση του επαγγέλματος. Σας περιορίζετε τη μόνη σας έχοντας αυτές τις απαντήσεις. Τουλάχιστον τη σωστή. Λοιπόν, ευχαριστούμε. Πέμπτη ερώτηση. Συλλαμβάνεται για πολλοστή φορά, προσέξτε τη διαφοροποίηση, έχοντας κατοχήν του τώρα μια αρκετά μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών. Δικαιολογείται η δημοσιοποίηση? Και πάλι η συντριπτική πλειοψηφία είπε όχι. Γνωστών πρόσωπων η έκτη ερώτηση στην κοινωνία συλλαμβάνεται για υπόθεση υπεξαίρεσης, δικαιολογείται? Εδώ είχαμε ναι η πλειοψηφία, όχι 9 και 7 ίσως. Και τα ίσως, αν έχετε προσέξει, είναι περισσότερα από ό,τι θα ανέμενα. Όμως, αυτές τις έρευνες και αυτές τις εκδηλώσεις που είναι πάρα πολύ σημαντικές, να θυμίσω εδώ ότι είναι η δεύτερη στη σειρά. Κάναμε και πέρσι τον ίδιο καιρό την ίδια
που ήταν προσωπικά δεδομένα versus ελευθερία της έκφρασης. Επίσης, με αρκετά έχω δει τη διαφορά των αποτελεσμάτων. Η 7η ερώτηση αναδημοσιεύεται ως δημοσιογράφος μια είδηση, πηγή της οποίας είναι άλλο μέσο ενημέρωσης ή μέσω κοινωνικής δικτύωσης, εμπεριέχονται προσωπικά δεδομένα κάποιων ατόμων. Πώς θα δημοσιεύατε την είδηση? Αυτούσια, προσθέτοντας επιφύλαξη ότι πρόκειται για αναδημοσίευση, θυμηθείτε και τι έχει λεχθεί από τον κύριο Δημητριάδη. Με απάλληψη ψευδονυμοποίηση των προσωπικών δεδομένων που εμπεριέχονται σε αυτή. 21-9-1. Πιστεύετε ότι τα μέσα κοινωνικής ενημέρωσης γενικά συμμορφώνονται με τις πρόνοιες του Ευρωπαϊκού Κανονισμού? Πολύ σωστή, έτσι, αν θέλετε, συμπέρασμα, ότι χρήζουν περαιτέρω εκπαίδευσης, που αυτό δεν θα σταματήσει σε κάθε τομέα στον οποίο θέλουμε να λέμε ότι πάμε καλά. Θα πρέπει να τη χάνουμε συνεχούς εκπαίδευσης, ευαισθητοποίησης. Δεν είναι κάτι που έχει, όπως λέω συχνά, 25 Μαΐου του 2018, που άρχισε να ισχύει ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός. Δεν είναι η αρχή, έτσι, συγγνώμη, δεν είναι το τέλος. Είναι αρχή μιας επίπονης και επίμονης διαδικασίας συμμόρφωσης και καλλιέργειας κουλτούρας. Θεωρείτε, και τελειώνω, ότι ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων περιορίζει το δικαίωμα στην ελευθερία της εκφρασής? Η πλειοψηφία είπε όχι. Πολύ κοντά είναι το ίσως. Ναι. Που σημαίνει ότι ίσως οι έννοιες δεν είναι ξεκάθαρες και πρέπει να διαχωριστούν. Πολύ σημαντικά αυτά που είπε ο κ. Δημητριάδης. Εγώ από τα ερωτήματα που τίθενται και από τα τηλέφωνα που παίρνω από δημοσιογράφους βλέπω ότι συχαίονται οι έννοιες. Συκοφαντική δυσφήμιση, fake news, πνευματική ιδιοκτησία. Πρέπει να τις διαχωρίσουμε και να μπορέσουμε να κάνουμε πιο σωστά τη δουλειά μας. Εντάξει, αυτά δεν θα σας τα διαβάσω. Είναι εισηγήσεις οι οποίες έχετε θέσει εσείς. Είναι κάποιες που θα ακουστούν και εδώ. Μπορούμε να τις δούμε και στη συνέχεια. Περισσότερη ενημέρωση, δημοσιοποίηση για ζητήματα δημοσίου συμφέροντος. Κάποιο θέμα που θέλω να το συζητήσουμε, που είναι και της επικαιρότητας για τα ΠΕΠ και τι πρέπει να δημοσιοποιείται και τι όχι. Και σε αυτό που σας είχα δείξει και πέρσι, είναι πολύ σημαντικό εργαλείο. Σας παρακαλώ, χρησιμοποιείτε το. Έχουμε βάλει στις κατηγορίες τα παραδείγματα που εθέσαμε στην έρευνα. Δεξιά είναι το δημοσιογραφικό ενδιαφέρον που μεγαλώνει όσον πάει δεξιά ή το τόξο μας. Και πάνω το δημόσιο πρόσωπο. Κάτω απλώς πολίτης ιδιώτης. Και όσον πάει πάνω είναι δημοσίων πρόσωπο, που έχουμε κατατάξει τα παραδείγματα για να καταλάβουμε πώς θα έπρεπε να απαντήσουμε. Νεαρόν άτομο συλλαμβάνεται. Μικρών δημοσιογραφικών ενδιαφέρον, άγνωστος. Γιατί να δημοσιοποιήσω το όνομα του? Τι θα εξυπηρετήσω τόσο το δημόσιο συμφέρον όσο και το δημοσιογραφικό σκοπό? Τι value added θα πάρω από αυτήν τη δημοσιοποίηση? Το αν τον λένε Κωστή, Γιαννίνη ή οτιδήποτε άλλο. Νεαρών άτομων, εδώ ποια είναι η διαφοροποίηση? Ενδιαφέρει το κοινό αν είναι μεγάλη ποσότητα ουσιών. Άρα πάει προς το μεγαλύτερο δημοσιογραφικό ενδιαφέρον. Αρχίζει και γίνεται θεμητή η δημοσιοποίηση μετά την έκδοση των σχετικών διαταγμάτων, διότι να το διαφοροποιήσουμε, έτσι. Οποιοςδήποτε συλληφθεί, δεν σημαίνει ότι είναι ένοχος, έτσι. Πάνω δεξιά, και γνωστών πρόσωπων και θέμαν που άπτεται έτσι της δημόσιας του δραστηριότητας, υπεξαίρεση. Και δημόσιων πρόσωπων και τεραστίου δημοσιογραφικού ενδιαφέροντος. Άρα, το ίδιο με τους απλούς πολίτες, στο σενάριο που δώσαμε. Το ίδιο δημοσιεύονται ονόματα των δραστών, διότι είχε μια διαφοροποίηση εκεί. Θα άλλαζε κάτι, γνωστά μέλη της κοινωνίας και δημοσιογραφικών ενδιαφέρον και δημόσιων πρόσωπο. Τα συμπεράσματα τα είχαμε δει έτσι εντάχει. Η γνώση της νομοθεσίας είναι επάνανγκες, θεωρώ. Και τα συμπεράσματα έχω καταγράψει κάποια, αλλά θέλω να ακούσω για τη δική σας γνώμη πριν να καταλήξουμε
ποια θα είναι η επόμενη μέρα όσον αφορά αυτό το θέμα. Ευχαριστώ πολύ. Να παρακαλέσω και τον κύριο Δημητριάδη να πάρει τη θέση του. Έχω, πριν να περάσουμε στις ερωτήσεις του κοινού, έχω και τρεις εγώ. Η πρώτη είναι να ξεκαθαρίσουμε ότι τουλάχιστον όσον αφορά το γραφείο τύπου και πληροφοριών και το Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων, δικαιούστε να παίρνετε τις ειδήσεις και να τις αναδημοσιεύετε, αλλά αναφέροντας πάντα την πηγή σας. Και αυτό το αναφέρω για δική σας προστασία. Επειδή τουλάχιστον εμείς και σε μεγάλο βαθμό και το Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων χειριζόμαστε ανακοινώσεις του κράτους, της κυβέρνησης, της δημόσιας υπηρεσίας, σε περίπτωση που δημιουργηθεί θέμα για τη δική σας προστασία, πρέπει να λέτε από πού πήρατε την είδηση. Το δεύτερο κομμάτι που θέλω να πω είναι, και είμαι σίγουρη ότι θα αναφερθείτε και οι δύο σας περισσότερο στην αναλογικότητα της νομιμότητας, την αναλογικότητα και την νομιμότητα όσον αφορά την εξισορρόπηση της ελευθερίας της έκφρασης και της δικαιώματος στην προσωπική ζωή. Έχω μια μικρή ερώτηση, κυρία Λοϊζίδου, όσον αφορά τα ΠΕΠ. Ποιος είναι ΠΕΠ τελικά και ποιος δεν είναι. Εάν οι συγγενείς κάποιου προσώπου τέτοιου είναι και εκείνη ΠΕΠ ή όχι. Όπως και επίσης, αν μπορούσατε να επεκταθείτε λίγο περισσότερο, εκτός από το να χρησιμοποιώ το όνομα κάποιου ανθρώπου, ο οποίος έχει εμπλακεί σε οποιοδήποτε γεγονός, εάν και η φωτογράφηση, η λεκτική φωτογράφηση, έτσι, εμπέμπτει στις ίδιες κατηγορίες. Το δικό μου μικρόφωνο που χτυπά. Ωραία. Ωραία. Το ποιος θέλει να αναφερθεί πρώτος ή στα δύο τελευταία. Να θυμίσουμε ότι δεν χρειάζεται να ταυτοποιείται μόνο το άτομο για να έχουμε προσωπικά δεδομένα, έτσι. Μπορεί και να υπάρχει δυνατότητα να ταυτοποιηθεί. Επομένως, αν σε έναν κείμενο δεν λέμε ξεκάθαρα ότι αναφερόμαστε στο τάδε άτομο, αλλά το φωτογραφίζουμε λεκτικά, δηλαδή είναι έναν άτομο το οποίο κατέχει μια συγκεκριμένη θέση. Λέμε ο κάτοχος της θέσης τάδε, τέλειωσε. Δεν υπάρχει θέμα να αναφέρουμε ή όχι ή κάποια άλλα δεδομένα του, τα οποία μας οδηγούν στο να καταλάβουμε ποιον άτομο είναι. Μπορεί να αναφερθούμε στην οικογένειά του. Πάλι είναι ταυτοποίηση. Η δυνατότητα ταυτοποίησης, λέει ο κανονισμός και η νομοθεσία. Δεν χρειάζεται μόνο να λέμε ότι η Ειρήνη Λοϊζίδου τάδε. Μπορούμε να λέμε και πληροφορίες. Και εκεί μου δίνεται και την ευκαιρία να πω ότι σε πάρα πολλές των δημοσιεύσεων πέφτουμε σε αυτήν την παγίδα. Ενώ θέλουμε να καλύψουμε ένα γεγονός το οποίο σίγουρα είναι δημοσιογραφικού ενδιαφέροντος, πέφτουμε στην παγίδα και αναφερόμαστε σε άτομα του στενού οικογενειακού κύκλου του ατόμου που θέλουμε να δώσουμε την είδηση. Με αποτέλεσμα να κινδυνεύουμε να παραβιάζουμε δεδομένα τρίτων. Σκεφτείτε λίγο τι έγινε στις τελευταίες πολύκροτες υποθέσεις που απασχόλησαν την κυπριακή κοινωνία. Είχαμε την ανάγκη ως μέσα να αναφερθούμε σε πληροφορίες που αφορούσαν σε τρίτους. Ανήλικα, συζύγους, γονείς. Γιατί? Δεν έχουν το δικαίωμα ιδιωτικότητας οι τρίτοι και δει τα ανήλικα, τα οποία δεν πρέπει να ξεχνούμε ποια είναι η επόμενη μέρα για αυτά. Αν έχει πεθάνει μητέρα, πατέρας κτλ. Και αν είναι η επόμενη μέρα. Τούτο αγγίζει και λίγο τη διοντολογία, αν με ρωτάτε. Υπάρχει κάτι που ήθελα πάντα να κάνω και αυτή τη στιγμή μου δίνεται η δυνατότητα. Ο κάτοχος του αυτοκινήτου MZB708 πρέπει να το μετακινήσει, έχει κλείσει κάποιον. Αναγκαστικά, αλλά πάντα ήθελα να κάνω κάποιο τέτοιου είδους αναγκήρωση. Επιτέλους μου έδωθηκε η ευκαιρία. Έτσι είναι το Τόμ. Αν ήταν το Τόμ, κυρία Μιχαηλίδου, να πω ταυτοποιήσετε. MZB708. Ωραία. Ευχαριστώ. Το επόμενο που θέλω να κάνω πάρα πολλά είναι The Oscar Goes To. Uh,
Απολογούμε. Να πω και μια κουβέντα για την λίστα ΠΕΠ, η οποία έτσι είναι κάθε φορά ίδια. Ανανεώνεται και επικαιροποιείται κάθε τόσο. Καθημερινά και με βάση και τις τελευταίες τροβείς. Θυμάστε κάποια στιγμή που είχε συζητηθεί το θέμα κατά πόσον οι κοινοτάρχες ΠΕΠ, τα μέλη κοινοτικού συμβουλίου, αυτοί όλοι έχουν φύγει από ΠΕΠ. Επομένως υπάρχει συγκεκριμένη λίστα που είναι ως πολιτικά εκτεθειμένα πρόσωπα και ναι, ανήκουν και τα μέλη, είναι ΠΕΠ και τα μέλη της οικογένειας του ΠΕΠ. Κύριε Δημητριάδη. Ναι. Και ενήλικα και ανήλικα και όλοι. Και σύζυγοι, ναι. Να πω και εγώ τι θα ήθελα να κάνω. Μια εγώ θα ήθελα να κάνω μια ιστοσελίδα. Πάνω στην ιστοσελίδα θα ήθελα ο κόσμος να στέλνει φωτογραφίες από τροχαίες παραβιάσεις. Με τους αριθμούς που και θα ήθελα πάρα πολλά να το κάνω, διότι ευαρέθηκα να γράφω κόλλες πάνω σε άτομα τα οποία παρκάρουν πάνω στο πεζοδρόμιο σήμερα, επειδή προσπαθώ να πάσω βάρος και περπατώ. Και να μην μπορώ να περάσω. Θα του λέω, είσαι γάρος Κυπρέος. Διότι παρκάρεις πάνω στο πεζοδρόμιο που προσπαθώ να πάω. Και πραγματικά λυπούμε. Πολλές φορές βλέπω κυρίες με τα μωρά που φτιανούν περίπατο στον ίδιο να μπαίνουν μέσα στο δρόμο, διότι ο κύριος αποφάσισε να παρκάρει. Συνήθως δεν θα πάει εκκλησία, να μην που μιλήσω εγώ. Ο Σάρνα και το να πάει σε εκκλησία είναι δικαιολογία, γιατί εγώ πρέπει να βάλω την αμαξούν του μωρού μέσα στο δρόμο, ενώ οι άλλοι συνεχίζουν να τρέχουν πάνω στην ελαιόνα. Αυτά τα πράγματα είναι η δική μου κυπριακή πραγματικότητα. Τούτο θα ήθελα να το κάνω. Μπράβο, μπράβο. Εκεί πάω και για να βοηθήσω τη συζήτηση, επειδή οι εταιρείες δεν έχουν προσωπικά δεδομένα, όσον τα αυτοκίνητα ανήκουν σε εταιρείες, είμαστε OK. Τώρα το θέμα είναι αυτά που δεν ανήκουν σε εταιρείες, αλλά σε ανθρώπους. Αν βάλω τον αριθμό αυτών στο διαδίκτυο, τους ταυτοποιώ. Και το επόμενο ερώτημα είναι, θα πάμε στο τμήμα οδικών μεταφορών, αν υπάρχει αυτή η διαφήμιση, ή αν θέλετε να βάλουμε ένα φίλτρο και να τα στέλνουμε, βλέπω την αστυνομία εδώ, να τα στέλνουμε στην αστυνομία να διαχειρίζεται το θέμα, διότι πραγματικά ευαρέθηκα να βλέπω κόσμο ο οποίος απλώς δεν τον κόφτει. Σε αυτόν το επίπεδο και αυτόν το αγγλικά name and shame, ενδεχόμενα είναι ο τρόπος να λύσουμε το πρόβλημα μου εμένα που περπατώ στον δρόμο και έχει αυτοκίνητο πρέπει να κατεβώ στην κίνηση μαζί με τις κυρίες και τα μωρά. Τούτο όμως εμπίπτει στα προσωπικά δεδομένα. Αν βάλω φωτογραφία με νούμερα, είναι προσωπικά δεδομένα. Να πούμε ότι δεχόμαστε αυτό το ερώτημα καθημερινά από συμπολίτες μας. Από τη στιγμή που. Να αρχίσω από το τελευταίο. Η δουλειά για να καταγγελθεί κάποιος. Έτσι, και πού θα καταγγελθεί, είναι της αστυνομίας, έτσι. Να μην μπαίνουμε πάλι στο τρυπάκι, να κάνουμε τη δουλειά της αστυνομίας. Εκεί υπάρχει διαφοροποίηση, που μας κάνει και εμάς, αν θέλετε, πιο αυστηρούς, εάν αυτό το αυτοκίνητο είναι δημοσίου προσώπου. Εκεί δεν δικαιούται κάποιος να πει ότι είναι παραβίαση προσωπικών δεδομένων. Αν όμως ένας απλός πολίτης, του οποίου προσέξετε, δεν ξέρουμε τις συνθήκες. Να μου πείτε, έκαμε παράβαση. Έκαμε παράβαση. Επάρκαρε, παραδείγματος χάρη, σε ανάπηρους. Απαγορεύεται διαροπάλου. Ξέρουμε όμως εμείς εκείνη την ώρα ποιες ήταν οι προσωπικές συνθήκες του καθενός. Ξέρουμε αν έπαθε έφραγμα οποιοδήποτε και έπαιρνε το στο γιατρό. Έτυχε αυτή η περίπτωση που σας λέω. Επομένως, ας ακολουθήσουμε την νομισμένη διαδικασία που είναι να δικαιούμαστε εκείνη την ώρα, αν και έχει γίνει. Εκείνη την ώρα να πιάσουμε τηλέφωνο την αστυνομία και η αστυνομία θα προχωρήσει με τις ενδεδειγμένες ενέργειες. Αντιλαμβάνομαι το θυμό μας να πατάξουμε αυτού του είδους τις πολύ ενοχλητικές παραβιάσεις. Όχι όμως να κινδυνεύουμε να κάνουμε άλλες αυστηρότερες παραβιάσεις. Βεβαίως. Να μας δώσετε ένα δευτερόλεπτο να παίρνουμε το μικρόφωνο. Πριν κάνω την ερώτηση, να σας συγχαρώ πάρα πολύ για τη διοργάνωση. Πάρα πολύ εντυπωσιακή έρευνα που κάνετε, σε σύντομο χρονικό διάστημα μάλιστα, με νομίζω αποκαλυπτικά συμπεράσματα και θα ήταν ιδιαίτερα ενδιαφέρον αν δημοσιεύεται
κιόλας η έρευνα τούτη με τα συμπεράσματα. Αλλά η ερώτηση μου είναι η εξής. Ας υποθέσουμε ότι βρίσκουμε σε μια απόμακρη περιοχή του Τρόδους. Βρίσκω, βλέπω ένα σταθμευμένο αυτοκίνητο. Ποιο είναι εκείνο. Βγάζω μια φωτογραφία, η οποία φαίνονται καθαρά οι αριθμοί του αυτοκίνητου. Τη δημοσιεύω στο διαδικτύο, επειδή μου έκανε εντύπωση το περιβάλλον, ο τρόπος που κάθισε, τίποτε το ιδιαίτερο, αλλά έκανε εντύπωση το setup. Είναι προσωπικά δεδομένα, τότε δημοσιεύτηκε η εφημερίδα του, στη σελίδα, φωτογραφία. Χρειάζεται δηλαδή. Από μόνη τη φωτογραφία με έναν αριθμό. Τα νούμερα του. Τα νούμερα του αυτοκινήτου, χωρίς να έχουμε υπόψη μας ποιος είναι εκείνη την ώρα, δεν αποτελεί προσωπικό δεδομένο. Θα σου είπα κάτι πριν όμως. Η δυνατότητα ταυτοποίηση. Υπήρχαν περιπτώσεις που αναρτήθηκε μια τέτοια φωτογραφία και βγήκε από κάτω ο ιδιοκτήτης του αυτοκινήτου, είπε είναι δικό μου. Πού τη βρήκετε και το δημοσιεύσετε. Αυτόματα ταυτοποίηση. Και εξαρτάται από το σκοπό. Αν ο σκοπός είναι να αποτρέψω έναν, ας θέλετε, πιο σοβαρό αδίκημα ή να κάνω να εξυπηρετήσω έναν άλλο συμφέρον, ίσως υπεύθερο στη συγκεκριμένη περίπτωση, να τη δημοσιεύσω. Να ξέρω όμως ότι τη δημοσιεύω έτσι για να προκαλέσω τι θέλω, να πάει κάποιος να λιντζάρει τον οδηγό. Τόσες του μήνα, ξέρω εγώ, κοντά στο Τρόδος, αυτή η φωτογραφία είναι εντυπωσιακή κλπ. Το ερώτημα, αυτό το πράγμα μπορεί κάποιος να το χρησιμοποιήσει, παραβιάζω προσωπικά δεδομένα. Έχετε κάποιον άλλο σκοπό που να διοικολογεί αυτήν την επεξεργασία. Για παράδειγμα, αν ήταν παρκαρισμένος σε ένα χώρο που παρκάρουν ανάπηροι και εμφανώς δεν ήταν. Πρέπει όταν κάνετε την επεξεργασία και για να τα ξεκαθαρίσουμε, η επεξεργασία σημαίνει η δημοσίευση ακόμα και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ακόμα και η συλλογή είναι επεξεργασία. Ακόμα, ακριβώς, πιο σωστά. Από την ώρα που την πιάνετε, που το συλλέγετε, κάνετε επεξεργασία. Το να το κάνετε tweet ή να το βάλετε πάνω στο Facebook σας είναι επιπρόσθετη. Έχετε κάποιο λόγο για να το κάνετε, διότι δεν είναι απόλυτο. Να θυμάστε τη ζυγαριά, κύριε Επίτροπε. Τα πράγματα δεν είναι ούτε μαύρα ούτε άσπρα. Αν ήταν μαύρα ή άσπρα, κανένας από εμάς δεν έπρεπε να κάθεται εδώ. Είναι επειδή είμαστε στην κυπριακή πιλάντζα. Άρα, είμαστε από τη μια και είμαστε και από την άλλη. Αν, ας πούμε, το επιχείρημα σας ήταν ότι δεν ήθελα να βλέπω αυτοκίνητα το οποίο εμπήκε μέσα στο μονοπάτι της φύσης όπου πηγαίνουν οι καημένοι, οι άνθρωποι που περπατούν και ξαφνικά θωρείς ένα από τα τεράστια, τα τετράτροχα, τα αυτοκίνητα με κίνηση και στους τέσσερις τροχούς και πάει μέσα στα σόνια και εσύ ο καημένος που περπατάς θωρείς τον τύπο και περνά. Τούν το πράγμα θα είχε ένα δημόσιο συμφέρον να το πεις ότι ενώ εδώ καθαρά ήταν για σκοπούς περιπάτου και μέσα στη φύση, αναπνέει όλο εκείνον το ντίζελ. Εντάξει, τούτον το πράγμα καταλαβαίνω το και δυναμώνει το επιχείρημα σας ότι ναι, εξυπηρετεί αυτή η διαδικασία κάποιον μεγαλύτερο δημόσιο συμφέρον. Σωστό. Πάω καλά, κύριε Επίτροπο. Να σας πω. Εν το περνάτε το. Τον πύχη, δεν τον πιάνετε. Έχω και ένα πρακτικό παράδειγμα. Υπευλήθη παράπονο από δημοτικό σύμβουλο, η οποία είχε παρκάρει παράνομα και την οποία είχαν φωτογραφίσει δημότες. Και ανήρτησαν την φωτογραφία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ήρθε το παράπονο από την αξιωματούχο, από την ερετή. Και της απαντήσαμε ότι δεν υπάρχει καμία απολύτως παραβίαση. Όφιλες εσύ εκ της θέσεως σου να έχεις αυξημένη την υποχρέωση και την ανάγκη συμμόρφωσης με τους νόμους και κανονισμούς, επομένως, bad luck.
Μα να σας πω το παράδειγμα, απλώς για να κλείσω στο παράδειγμα. Σήμερα το πρωί προσπαθούσα να πάω στο Υπουργείο Συγκοινωνιών, κατεβαίνοντας κάτω από το Σίγμα. Στη διασταύρωση του στο Μετόχι είχε ένα δυστύχημα. Σταματήσαν όλοι, εφωνάζαν, τέλος πάντων εκνευρισμένοι όλοι. Και όταν φτάσαμε, είδαμε δυστυχώς, η αστυνομία δαμέ, το αυτοκίνητο της αστυνομίας εμπόδιζε να περάσει μια λωρίδα κυκλοφορίας για να φύγει το τράφικ. Τώρα, αν την εύκολα φωτογραφία, αν δεν έκανα την tweet, είναι να μου ήταν να γίνει. Οπότε λέω πως ο κόσμος, και μιλούμε για δημοσιογράφους, αλλά ο κόσμος, ο άνθρωπος, ο απλός, στο τέλος της ημέρας έχει αυτήν την φοβερή δύναμη από το τηλέφωνο του να το κάνει, να βγάλει τη φωτογραφία και να είναι ο ίδιος επεξεργαστής αυτών των πληροφοριών, ως να ήταν δημοσιογράφος, παρόλο που δεν είναι εγγεγραμμένος, δεν κάνει. Οπότε να μην το αφήσουμε ότι ναι, δημοσιογράφοι είσαστε επαγγελματίες, και αυτή είναι η προσπάθεια. Είναι και ο διαχωρισμός μεταξύ του επαγγελματία των μέσων μαζικής ενημέρωσης και του ιδιώτη. Επειδή έχουμε πάρα πολλά χέρια. Ναι, να σιωπήσω. Τέσσερις ερωτήσεις. ξεκινώντας όπως είχα δει τα χέρια. Ο πρώτος ο κύριος, δύο, τρία και επίτροπος τέσσερις. Έτσι ώστε να βοηθήσουμε και τη συζήτηση να γίνει πιο ζωντανή και να έχετε και περισσότερο χρόνο. Ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Συγχαρητήρια. Αν μπορείτε να λέτε και το μέσον ή το, από πού ήρθετε και το όνομα σας απλά για να ξέρουν και σε ποιο να απαντούν. Που το Sigma Live. Η δημοσίευση και αναπαραγωγή των αποτελεσμάτων μιας νεκροψίας παραβιάζει προσωπικά δεδομένα ή και πάλι είναι της ζυγαριάς όπως... Οι αποβιώσαντες δεν έχουν προσωπικά, ούτε δεδομένα, ούτε οι συγγενείς τους μπορούν να επικαλέσουν. Αν φύγεται κάτι στη δημοσιοποίηση συγγενών εν ζωή, μπορεί να ισχυριστούν. Όμως να θυμίσουμε ότι αποβιώσαντες και νομικά πρόσωπα δεν έχουν προσωπικά δεδομένα και δεν τη χάνουν προστασία στη δυνάμει τούτου του πλαισίου. Υπάρχουν άλλες διατάξεις. Υπάρχει μνήμη τεθνεώτος, υπάρχει πολλές άλλες διατάξεις, όμως όχι θέματα προσωπικών δεδομένων. Μαριλένα Ευαγγέλου, εκπροσωπώντας τον πολίτη, διαδίκτυο και εφημερίδα. Επειδή αναφέρθηκε ο κύριος Δημητριάδης προηγουμένως για τα πνευματικά δικαιώματα περισσότερο σε σχέση με τις φωτογραφίες, τι γίνεται σε σχέση με τα δημοσιογραφικά κείμενα και κατά πόσον υπάρχουν κυρώσεις όταν δημοσιογραφικά κείμενα πλέβονται σε εισαγωγικά, αναπαράγονται σε άλλα μέσα μαζικής ενημέρωσης, χωρίς να αναφέρεται η πηγή και δεν είναι από το ΓΑΤΙΠ, είναι από άλλο μέσο ενημέρωσης. Ναι, εμφανώς υπάρχουν δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Η ανάλυση είναι η ακόλουθη. Ο δημοσιογράφος που το έγραψε, είναι δικά του τα δικαιώματα ή είναι υπάλληλος της εταιρείας στην οποία εργάζεται και κατά συνέπεια τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας θεωρούνται ως μέρος της εργασίας του ότι έχουν εκχωρηθεί στην εταιρεία. Αυτό το λέω για το ποιος έχει το παράπονο. Αν πάρουμε το σενάριο ότι ανήκει στην εφημερίδα και κάποιος χρησιμοποιεί το παλιό παράδειγμα της ψαλίδας, ηλεκτρονικά ομιλούντες, αυτό το πράγμα είναι καθαρή παραβίαση. Το άρθρο είναι φιλολογικό έργο, απαγορεύεται χωρίς την άδεια του δημιουργού, η αναπαραγωγή και είναι ποινικό αδίκημα. Έχουμε την αστυνομία. Όπως σας μπορεί να αναφερθεί ο πολίτης και χρησιμοποιεί ονόματα των μέσων με όλη την αγάπη, μην παρεξηγούμαστε. Πείτε ότι δημοσιεύεται κάτι από το site του πολίτη. Ελεύθερο. Και πει ότι πήραμε αυτή την πληροφόρηση από το άρθρο της Κατερίνας, του Γιαννάκη, του ξέρω εγώ, από το τάδε site. Δικαιούνται το να... Το να το αναδημοσιεύσουν ή όχι είναι το θέμα της αναπαραγωγής. Να εύρουμε τις εξαιρέσεις που έχουν να κάνουν με το θέμα δημόσιου ενδιαφέροντος. Ναι, ακριβώς. Διότι εδώ μπαίνουμε στα γκρίζα. Η ψαλίδα είναι μαύρο ή άσπρο, όπως το θέλετε. Εκεί υπάρχει αναπαραγωγή ολοκλήρου ή, αν θέλετε, ουσιαστικού μέρους του έργου. Το έργο είναι το άρθρο, ο ιδιοκτήτης του άρθρου είναι η εφημερίδα ή ο άνθρωπος και τούτο το πράγμα, η αναπαραγωγή χωρίς την άδεια, συνιστά και αστικό και ποινικό αδίκημα. Τι να κάνετε, την αστυνομία καταγγείλτε εδώ. Έχει τμήμα ηλεκτρονικού εγκλήματος. Το copyright, τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, υπάρχουν στο διαδίκτυο. Υπάρχει εντύπωση ότι το διαδίκτυο είναι ελευθέρα κέρκυρα. Δεν είναι έτσι. Αντίθετα, στο διαδίκτυο βρίσκουν σας. Διότι πιάνει το IP address σου και έχεις το θέμα. Αν βάλει την πηγή. Αν βάλει την πηγή, αν είναι για σκοπούς σχολείου, υπάρχει θέμα εξαίρεσης και πίνει λίγο νερό. Αλλά αν δεν βάλει τίποτε και απλώς το αναπαράξεις, καθαρή αναπαραγωγή.
και οι φωτογραφίες, το κλασικό παράδειγμα. Και το τι κάνει ο κόσμος επειδή υπάρχει αυτό το θέμα, δεν βάλουν high resolution φωτογραφία πάνω στο διαδίκτυο ή βάζουν διαγώνει έναν watermark, είτε στα βίντεο είτε στις φωτογραφίες, διότι στο διαδίκτυο είναι εντάξει, Wild West ας πούμε είναι η κατάσταση. Και εδώ δεν το πρώτο πράγμα είναι ότι πολλές φορές, και δεν θέλω να θίξω κανένα, αλλά πολλές φορές τα ίδια τα μέσα κάνουν το που άλλους. Μα άμα αυτοί που είναι ουσιαστικά η παραγωγή του περιεχομένου δεν έχουν τον αυτοσεβασμό για τον συνάδελφο να μην του κλέψουν το έργο του, τι περιμένεις από τον κόσμο. Δηλαδή πρέπει να αρχίσει να υπάρχει μια κουλτούρα ότι το διαδίκτυο δεν είναι ό,τι θέλεις. Υπάρχουν συστήματα, υπάρχουν νομοθεσίες και υπάρχουν και τρόποι εφαρμογής της νομοθεσίας. Ναι. Μου το πρώτο. Υπερθείς απόλυτη ισότητας, δεν βλέπω ούτε τρόφις συγχαρητήρια για την τέλεια οργάνωση. Συγχαρητές. Ξανά, δηλαδή να επαναληφθεί. Θα ήθελα να ρωτήσω εγώ, έχει σημασία η ζημιά που υπόκειται κάποιος, δηλαδή, εάν πάω εγώ τώρα κάπου σε ένα κέντρο διασκέδασης, χορεύω, βάλουν το, ναι, το διαδίκτυο. Μπορώ να έχω απέτηση ή άλλο παράδειγμα. Βγάζοντας εγώ ένα βίντεο που δείχνει έναν τραγουδιστή που τραγουδά και στο μεταξύ είναι και μια κοπέλα η οποία όταν το αναρτώ μπορεί να τη δει κάποιο μέλος της οικογένειας της ή μια φίλη της και να δημιουργηθεί και κάποια καυγάς, ας πούμε, τούτον, έχει κάποια διαφορά. Αντρέας Νικολαίδης από Φιλελεύθερο. Λοιπόν, το case study το οποίο θα ρωτήσω. Σε περίπτωση που γίνει μια καταστροφή, περάσει ένα ρεύμα και παρασύρει τρία αυτοκίνητα, τα οποία επώνυμοι δεν είναι οι οδηγοί των αυτοκινήτων, είτε είναι δημοσίου συμφέροντος, δημοσίευση των φωτογραφιών τους, των προσώπων τους κτλ. Σε τέτοια περίπτωση μπορούν να έχουν παράπονο. Και το δεύτερο είναι κάτι το οποίο είχαμε συζητήσει και στη συνάντηση. Είναι μια τρομοκρατική στη γέφυρα του Λονδίνου, όπως έγινε. Και εμφανίζεται εκεί πέρα ένας κύριος, ο οποίος εμφανίζεται στις φωτογραφίες. Το αναδημοσιεύω εγώ. Δημιουργείται πρόβλημα στη δουλειά του, γιατί είχε πει ότι είναι με αναρωτική και αυτός είχε πάει ταξίδι στο Λονδίνο. Σε τέτοια περίπτωση, θα πρέπει να φοβάμαι να δημοσιεύσω φωτογραφία από ένα τόσο μεγάλο γεγονός. Παναγιώτης από dialogos.com.cy. Ήθελα να μάθω ποια η σχέση ή αν θέλετε ποια η συνεργασία του Επιτροπού Προστασίας Προσωπικού Χαρακτήρα με το Facebook και το YouTube, ας πούμε. Mm-hmm. Αφού μες στους κανονισμούς ή στους όρους χρήσης είναι ό,τι ανεβάσεις πάνω, μου ανήκει. Μπορώ να το χρησιμοποιήσω όπως θέλω και ανάλογα με το τι κρίνω εγώ αν θα κατεβεί όλοι. Δηλαδή, ποιος είμαι. Facebook. Λέει σου ότι αν δεν παραβιάζει κάτι δικό μου, τους όρους χρήσης δικούς μου, εγώ θα σου το κατεβάσω. Κατεβάζω. Όμως, βάσει του νόμου προστασίας προσωπικού χαρακτήρα, τούτον πρέπει να κατεβεί. Ποια η σχέση, ποια η συνεργασία ή αν θέλετε, αν υπάρξει μια δίωξη, ποιο θα διώξετε, το χρήστη ή το Facebook ή το YouTube. Mm-hmm. Γιατί λέει ουσιαστικά ότι είναι δικό μου το περιεχόμενο, χρησιμοποιώ το όπως θέλω. Mm-hmm. Και το δεύτερο είναι ότι υπάρχουν κάποια group μέσα στο Facebook τα οποία αναδημοσιεύουν ό,τι θέλει ο καθένας, επειδή για μένα μ' άρεσε, το που πήγαμε και δεν μας άρεσε, ας πούμε. Φατσίτα μιλούν άτομα με ονοματεπώνυμο, ποια εμπίπτει στο πρώτο μου ερώτημα. Δηλαδή, εάν το Facebook σου λέει, αφού υπάρχει τούτη σχέση χρήστη ιστοσελίδας, ότι μπαίνεις μέσα στην ιστοσελίδα, είσαι ο χρήστης μου, είσαι το περιεχόμενο το δικό μου, αν θέλω σου το κατεβάζω,
με τους δικούς μου όρους, όμως βάση νόμου της Κύπρου ή του Ευρωπαϊκού πρέπει να κατεβεί. Θα πάρουμε ακόμα δύο ερωτήσεις από εδώ, ναι. Άντρη Χαραλάμπος από Σίγμα Λάιφ. Εγώ διαρωτούμε στην περίπτωση, γιατί έτυχε μας συχνά και νιώθω ότι συχνά το διαδίκτυο και μονοποιείται για να πω μεγάλη συζήτηση του. Το να έχω εγώ, μικρότερη ενέργεια, ένα θέμα διαδικτυακό μου μέσο, το οποίο έγραψα με δική μου ποινή τα πάντα. Πρωτογενές, δικό μου θέμα. Επομένως, όταν το δω δημοσιοποιημένο σε εφημερίδα, που επικαλέστηκε δικές μου πηγές, αλλά αντιλαμβάνουμε ότι αντιλήφθηκε ποιες ήταν οι δικές μου πηγές, και έγραψε το θέμα του την επομένη. Εμένα ως διαδικτυακό μου, ποιος με καλεί, πώς καλύπτουμε νομικά τα προσωπικά μου δεδομένα. Γιατί έτυχε πάρα πολλές συγκεκριμένες εφημερίδες. Ακούμε. Ναι. Κάτσε να κοιμήσουμε από το εγκλήσι. Να σας δώσω το κομμάτι με τα μεσά κοινωνικής δικτύωσης. Απλώς, επειδή πάρα πολλές φορές γίνεται σε αναπαραγωγή κάποιων ειδήσεων που γράφουν κάποιοι, είτε να είστε εμείς οι ίδιοι, είτε πολιτικά πρόσωπα ή οτιδήποτε, μέσω των γίνονται ειδήσεις που είτε προάγονται ρητορική μίσους, είτε κάποιον άλλο θέμα. Και ήθελα να δω πόσο καλυμμένοι είμαστε και εμείς που μπορούμε να γράψουμε ένα τμήμα μας, αλλά και οποιοςδήποτε μπορεί να γράψει ένα τμήμα. Διότι αυτό το πράγμα γίνεται πάρα πολύ συχνά. Και κυρία Χιραζή. Ευχαριστούμε και για την πρόσκληση και για την τόσο εξαιρετική παρουσία σα εδώ. Έχω ακούσει προσεκτικά τη ζυγαριά του κ. Δημητριάδη για το θέμα τη νομιμότητα και τη αναλογικότητα και τη τοποθέτηση τη Επιτροπή. Ο προβληματισμό μου είναι ω εξή. Το πόσο τούτη πληροφόρηση, η οποία έχει εξοπλίζεται με πάρα πολλές πληροφορίες που εμπίπτουν σοβαρά στα προσωπικά δεδομένα, και δεν λέω μόνο με το όνομα, αλλά εκείνο που είχε αναφερθεί και η Επίτροπος, κυριολεκτικών εξοπλισμών και την ταυτοποίηση των στοιχείων, πόσο εξυπηρετεί την είδηση. Και τούτο το λέω στο πλαίσιο των παιδιών ευάλωτων ατόμων, το οποίο συνεχίζει να αποκτά μια διαδρομή. Όχι μόνο τη μέρα της ειδήσης, αλλά και πολλές μέρες μετά, η κοινή διαδρομή διανθίζεται από πληροφορίες οι οποίες παίρνονται στην πορεία, που καταλήγουν πολλές φορές να τηλεφωνούν σε εμάς, οι ήδη εξυπηρετούμενοι, και να λένε: «Μα γιατί διαθέτουν τις πληροφορίες τις προσωπικές στο έξω?» Το λέμε: «Μα και εμείς που τις ζούμε». Σκάνδαλος, δηλαδή, αφού οι δημοσιογράφοι είπαν μας: «Εσείς που τις είπετε?» Τόσο προσωπικές πληροφορίες. Να γίνεται μια ιστορικότητα η οποία είναι ταυτισμένη, και το κεντρικό μου ερώτημα εξυπηρετεί την είδηση. Αυτή είναι η κεντρική μου ερώτηση. Μια ιστορικότητα σε περιπτώσεις οι οποίες ήταν ατυχείς, και σε μεσολάβησε πολύς χρόνος, όχι στο να τις ξεχάσω, αλλά πολλές φορές δεν ξέρουν το αποτέλεσμα της έκβασης της διερεύνησης, αλλά μένουν σε εκείνον το αρχικό. Και εμένα η ερώτηση μου η απλή, και σαν διευθύντρια των υπηρεσιών κοινωνικής επιμέλειας, αλλά και σαν πολίτης, πραγματικά τι είναι εκείνο που εξυπηρετεί την είδηση και τι είναι εκείνο που πρέπει να ξέρει ο κόσμος? Διότι μετά από αυτές τις καταστάσεις, ξέρετε τι γίνεται? Γίνεται το εξής. Όταν προσπαθείς να προασπίσεις, όχι γιατί θέλεις να προασπίσεις άλλα πράγματα που κάποιοι άλλοι καθοδηγούν, εκείνο το συμφέρον. Είπαμε πριν δημόσιο συμφέρον. Το δημόσιο συμφέρον έχει πολλές πτυχές. Και έχει και μια προσπάθεια να περιφρουρήσεις μια ευάλωτες ομάδες. Άμα λέω για καταστάσεις και θα το μιμητηθούν και άλλοι, δεν είναι γιατί να θέλω να σε αποπροσανατολίσω από τούτο. Και μετά συμβαίνουν τα πράγματα. Ποιος το μαζεύει αλήθεια μετά αυτόν όλο το πράγμα? Ευχαριστώ. Να απαντήσετε, θέλω να προσθέσω κάτι από το κέντρο πάρα πολύ αντίθετα. Αυτό γίνεται πάρα πολύ συχνά με πολύ μεγάλη ευκολία στο διαδίκτυο και στα κοινωνικά
στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ιδιαίτερα για εσάς για τις υπηρεσίες κοινωνικής ευημερίας και την αστυνομία. Όπου ξαφνικά ίσως ένα θέμα που δημιουργείται, ένα πρόβλημα που συμβαίνει στην κοινωνία, ένα συμπολίτη μα το οποίο συνέβη και κάτι, ξαφνικά γενικοποιούμε και κατηγορούμε το σύνολο. Ούτε τούτο είναι σωστό, τούτο είναι η δική μου προσωπική άποψη. Απαντήσετε εσείς βάσει των νομοθεσιών, τις οποίες υπηρετήσετε και γνωρίζετε μέσα έξω. Αν θέλετε να αρχίσουμε από το τελευταίο και έναν απότοπο αυτής της, αν θέλετε, επεξεργασίας της ειδήσης και δημοσιοποίησης οποιοδήποτε γεγονότος, είναι και το ότι πολλές φορές η πληροφόρηση που δίνεται προς τα έξω είναι και λαθασμένη. Είχαμε πολλές τέτοιες περιπτώσεις που ενώ υπήρχε η ανάγκη και την αντιλαμβάνομαι αυτήν την ανάγκη, απλά πρέπει να σταθμίζεται σωστά η ανάγκη. Η ανάγκη για δημοσιοποίηση ενός θέματος, διότι η δική σας η ανάγκη και είναι σωστή ανάγκη να χτυπήσετε τα κακώς κείμενα, εκείνη την ώρα όμως, λόγω της ταχύτητας της πληροφορίας και της ανάγκης σας να αναδείξετε την είδηση και να εξυπηρετήσετε τον δικό σας στόχο, βγαίνουν πληροφορίες οι οποίες, εκτός από παραβιάσεις προσωπικών δεδομένων, που υπάρχουν, αυτό είναι δεδομένο και διερευνάται, υπάρχουν και λαθασμένες πληροφορίες και λυπείς πληροφορίες. Και στο τέλος το αποτέλεσμα, αντί να εξυπηρετηθεί το δημοσιογραφικό ενδιαφέρον και το δημόσιο συμφέρον, διότι αυτά τα δύο δεν πάνε πάντα μαζί, έτσι, δεν πάνε πάντα μαζί, καταλήγουμε εκεί που καταλήγουμε. Επομένως, η είδηση 100% πρέπει να είναι απόλυτα σεβαστό να κάνετε τη δουλειά σας, αλλά μέσα σε αυτά τα πλαίσια να μου πείτε, μα θα μας προλάβουν άλλοι. Ας σας προλάβουν άλλοι και εσείς να είσαστε οι πιο σωστοί, οι πιο νόμιμοι και να μην αντιμετωπίσετε άλλα θέματα στο παρελθόν. Η τιμωρία, ξέρετε, δεν είναι αυτός ο σκοπός για κανένα. Ούτε ακόμα και για τις εποπτικές αρχές που επιβάλλουν, αν θέλετε, τη συμμόρφωση. Εν το τι, αν θέλετε, εν τα κοινωνικά προβλήματα και το τι οι συνέπειες οι δυσμενείς που καταλήγουν να έχουν αυτές οι υποθέσεις. Μη σας θυμίσω τις υποθέσεις που εταλάνησαν την Κυπριακή κοινωνία. Σκεφτήκαμε τι έγινε με τις μεγάλες υποθέσεις εκείνες που έχουν μείνει πίσω. Εμείς επειδή παρακολουθούμε τα θέματα και από θέματα παραβίασης, βλέπουμε τι έγινε και πώς καταλήγουν τα θύματα, αν θέλετε, της ιδιοσιογραφίας. Συνεχίζω με το θέμα των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, βλέπε Facebook, YouTube κτλ. Έχουν ξεχωριστές πολιτικές για πάρα πολλά θέματα που δεν είναι άπτονται μόνο των προσωπικών δεδομένων. Έχουν πολιτικές που τους επιβάλλουν να κατεβάζουν τα βίντεο τα οποία προάγουν ίσως, θέματα παιδικής πορνογραφίας, άλλης πορνογραφικών υλικών κτλ. Αυτά δεν περιμένουν καμία αρχή να τους τα επιβάλλει. Αλλά να πούμε ότι ακόμα και αυτά τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καλύπτονται και εφαρμόζουν τον κανονισμό. Γιατί, επειδή το πεδίο εφαρμογής αυτού του ευρωπαϊκού κανονισμού, να θυμίσω ότι δεν είναι μόνο εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά έχει και πεδίο εφαρμογής εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου τα υποκείμενα των δεδομένων είναι εκτός ή όπου η επεξεργασία γίνεται εκτός. Και αυτά τα μέσα έχουν υποχρέωση να δηλώσουν κύριαν εγκατάσταση και εκπρόσωπον εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα πολλοί συναδέρφοι, γι' αυτό μας δίνει και αυτόν την ευκαιρία ο κανονισμός να παρακολουθούμε, έχουν υποθέσεις τις οποίες διερευνούν εναντίον του Facebook και τις παρακολουθούμε και 27 πλέον και τα 27 πλέον κράτη-μέλη μέσω του μηχανισμού συνεκτικότητας που προβλέπει ο κανονισμός. Παραδείγματος χάρη, να σας θυμίσω τη γαλλική αρχή που έχει επιβάλει πρόστιμο 50 εκατομμύρια εναντίον της Google. Να σας θυμίσω την Google Plus που έκλεισε. Εναντίον της Facebook εκκρεμούν πάρα πολλά θέματα τα οποία είναι ενώπιον και της Ιρλανδικής αρχής και της Γαλλικής αρχής. Είχαμε και ένα θέμα ως ευρωπαϊκών προστασίας δεδομένων, ευρωπαϊκών συμβουλίων, διότι αυτοί οι μεγάλοι απέφευγαν στην αρχή να ορίσουν
κυρία εγκατάσταση και αποπροσανατόλιζαν τις αρχές για το ποιος θα λάβει απόφαση. Επομένως, άλλη ευθύνη των μέσων, υπάρχει επικοινωνία σε κάποιες των περιπτώσεων. Επικοινωνήσαμε με την Ιρλανδέζα Επίτροπο, η οποία επικοινώνησε με το Facebook και κατέβασε υλικό το οποίο παραβίαζε προσωπικά δεδομένα. Ανεξάρτητα με αυτή την ευθύνη όμως, και οι διαχειριστές και χρήστες έχουν ξεχωριστή ευθύνη. Έχει βγει και σχετική απόφαση και ο διαχειριστής της ιστοσελίδας έχει ευθύνη όσαν να ήταν το ίδιο το Facebook. Επομένως, δεν αλλάζει κάτι. Το Facebook κατεβάζει αυτά που θεωρεί αυτομάτως ότι πλήττουν τους δικούς τους, όρους και προϋποθέσεις και εμείς ανεξάρτητα κάνουμε τη δουλειά μας. Επομένως, υπάρχει έλεγχος, δύσκολος έλεγχος λόγω, είπαμε, των θεμάτων της ταχύτητας της πληροφορίας. Αλλά σας λέω ότι πρακτικά έχουμε επέμβει πολλές φορές σε επικοινωνία με την Ιρλανδική Αρχή και έχουμε κατεβάσει πολλά θέματα. Κανείς δεν δαιμονοποιεί τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και δει τα διαδικτυακά μέσα. Όμως πρέπει να ξεχάσουμε πλέον ότι υπάρχει ανωνυμία. Δεν υπάρχει ανωνυμία. Πουθενά δεν υπάρχει ανωνυμία. Όποιος ανεβάζει, δημοσιοποιεί, αναδημοσιεύει και τα λοιπά προσωπικά δεδομένα και οποιαδήποτε είδηση, έχει την ευθύνη της πράξης του. Πρέπει να ξέρει τους κανονισμούς και να κινείται μέσα στους κανονισμούς. Δεν υπάρχει πλέον ανωνυμία. Σε κάθε περίπτωση μπορούμε να πάμε πίσω και να βρούμε ποιος άρχισε την ιστορία και ποιος φυσικά η δυσκολία μας, και θα σας το πω πει εντελώς ειλικρινά, είναι μια αναδημοσιοποίηση. Το βλέπετε και από μόνοι σας, πόσες φορές αναδημοσιεύετε το βίντεο. Υπήρχαν περιπτώσεις στις οποίες στείλαμε στην αστυνομία 10 λογαριασμούς που είδαμε ότι αναδημοσιεύαν. Θα πω εσύ δεν έχω δική μας προσωπική ευθύνη ως δημοσιογράφη, όχι μόνο ως μέσα. Δηλαδή έχουμε παραδείγματος χάρη ένα χύψη, είμαι εγώ χύψη βουλευτής. Στάδε βαρχία, στάδε κόμματος. Βγαίνω στο Facebook μου ή στο Twitter μου και γράφω κάτι. Σίγουρα μπορείτε να το αναπαράξετε. Μην θεωρήσετε όμως ότι οποιαδήποτε πληροφορία εκτός από τη δήλωση του πολιτικού προσώπου είναι πραγματικότητα. Δεν ψάξετε το λίγο. Εάν πω εγώ, καταλάβετε τι εννοώ. Η ερώτηση μου μπορεί να μην ήταν πολύ καλό εκεί. Αυτό που εννοούσα εγώ είναι ότι γράφεις ό,τι γράφεις μέσα στο Facebook. Μπορώ να το γράψω εγώ, μπορώ να το γράψω οποιοδήποτε βουλευτής, οποιοδήποτε υπουργός, οποιοδήποτε πολίτη. Και το παίρνει ένα site, το βάζει με τον δικό του τρόπο. Έκαμε βάζει, την δική του επεξεργασία. Βάζει έναν ωραίο τίτλο που να μπαίνει ο κόσμο τον κάθε να σε βρίζει, να σου λέει για τη μητέρα σου, για τον πατέρα σου ή οποιοδήποτε. Τούν το πράγμα είναι παραβίαση προσωπικών δεδομένων. Αφού είπαμε ότι. Μπορεί να καταγγείλει το πράγμα. Πού μπορούμε να πάμε. Τι τα σχόλια που κάνουν τα σχόλια. Ποιο είναι το πρόβλημα. 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 Γενικά το μέσο το οποίο αναδημοσιεύει κάτι, το οποίο γράφει σε μέσο κοινωνική δικτύωση. Το βάζει ω είδηση. Αφού είπαμε ότι ο καθένα έχει την ευθύνη, το τσιμπήκανε, είτε έπιασε το, είτε επεξεργάστηκε. Υπάρχει κάτι στη δημοσιογραφία που είναι σημαντικό. Είναι ο τίτλος. Το να γράψεις κάτι και να βάλεις έναν τίτλο προκαλεί ο Παστής, προκαλεί ο Γιαννής, για να μαντρώσω τους δικούς μου, για να φέρω πολλά, για να κάνω, είναι κάτι πολλά διαφορετικό. Που είναι το πράγμα, νομίζω ότι δεν ξέρω πώς το βλέπετε εσείς ως Επίτροπος ή ο κ. Δημητριάς ως δικηγόρος, αλλά εγώ νομίζω ότι είναι κάτι εντελώς διαφορετικό. Δεν έχει δίκιο να μιλούμε για τις ζυγαριά της εξισορρόπησης. Διότι, ναι, με πιάνεις κάτι που ήταν μέσα στην κοινωνική δικτύωση, αλλά το να παραγείς ως είδηση. Είναι εξευτελής, δηλαδή. Σε βάζεις έναν τίτλο και επιτρέπεις εμπιστικά σχολεία από κάτω, τα οποία δεν σβήνεις. Ναι, θα κριθεί όμως και η καινούργια αναδημοσίευση θα κριθεί με τα δεδομένα που βλέπω μπροστά μου. Για μένα, αν έχει πάρει ο δημοσιογράφος, έχει βάλει άλλον τίτλο και το έχει αναπαράξει, θα κριθεί και ο πρώτος, θα κριθεί και ο δεύτερος. Μπορεί ο δεύτερος, έτσι όπως το επεξεργάστηκε, να μην κάνει παραβίαση. Ναι, ξέρω, αλλά επειδή τούτο είναι και μέσα στα πλαίσια της δημοσιογραφικής διοντολογίας και υπάρχει και η Επιτροπή Δημοσιογραφικής Διοντολογίας
που παραλαμβάνει τα μέσα που κάνουν σαφείς παραβιάσεις, είτε κατόπιν καταγγελίας, είτε αυτοβούλως γίνονται παραγωγές παραβιάσεις. Κάποια πράγματα είναι κατάφορες παραβιάσεις της δημοσιογραφικής δεοντολογίας, οι οποίες αντιμετωπίζονται. Και όσον αφορά τα σχόλια από κάτω, είναι ένα ολόκληρο άλλο θέμα. Έχουν έρθει σε μας πάρα πολλές καταγγελίες ότι γίνονται τα τάδε σχόλια κάτω από ιστοσελίδες ή κάτω από το... είτε έχουν ανοιχτά σχόλια, είτε μέσα στο Facebook page των ιστοσελίδων όταν δημοσιεύουν τις ειδήσεις. Διέψευσε με, Κατερίνα, έχουν να αποφασίσει ότι φέρουν ευθύνη οι ιστοσελίδες. Όχι για το Facebook. Όχι. Γιατί κάτω από την είδηση σου, εάν άτομα που δεν είναι καν δημοσιογράφοι. Ένα λεπτό για να βάλουμε λίντα. Πρώτον, η ιστοσελίδα νομίζω ότι το ξεκαθαρίσαμε. Δεν υπάρχει διαφορά στην. Αν κάνει κάτι κακό, αν είσαι νόμιμο, αν είσαι δημοσιογράφο, αν είσαι ιστοσελίδα η οποία ονομάζεται μέσω μαζική ενημέρωση, είσαι ένα αργά πλέον μου λέει ξανά ιστοσελίδα. Τον ίδιο ευθύνη έχουμε όσον αφορά την νομιμότητα εκείνων που γράφουμε, δημιουργούμε να αναπαραγάγουμε. Από εκεί και πέρα, η Επιτροπή Οντολογίας, έτσι, ίσως να κάνουμε και παίρνουμε έτσι μια φορμή τώρα, ίσως να μπορέσουμε να σας βοηθήσουμε, να συνεργαστούμε, έτσι ώστε τότε όλα να καταγραφούν σε έναν κώδικα. Και να την έχουν ίσως να μπορούμε να ξεκαθαρίσουμε λίγο με παραδείγματα, έτσι, και να κάνουμε την έρευνα μας, κυρία Επιτροπή. Με λίγο πιο περισσότερες ερωτήσεις και να αναπτύξουμε και ελπίζω να έχουμε περισσότερους συναδέλφους του δημοσιογραφικού κόσμου να απαντήσουν, έτσι ώστε να μπορούμε να συγκεκριμενοποιούμε τι δικαιούμαστε, τι δεν δικαιούμαστε. Επίσης, θέλω να προσθέσω κάτι. Το Facebook δεν είναι πλέον απρόσωπο. Το Facebook απαντά για τα τηλέφωνα, έτσι, και έχουμε και ονόματα. Και δέχονται να ακούσουν και να μιλήσουν. Έχω συνειδητοποιήσει το τι συμβαίνει και έχουν αλλάξει πολύ τα δεδομένα και εκείνου του μέσου. Παράδειγμα, εμείς είμαστε και θεματοφύλακες των κονδυλίων, αν θέλετε, προώθησης των εκλογών. Έτσι, ταυτόχρονα είμαστε θεματοθέτες της νομοθεσίας που λέει σε οποιαδήποτε εκλογή Παρασκευή μεσάνυχτα σταματά ή οποιαδήποτε διαφήμιση. Εμείς επικοινωνούμε με το Facebook και κατεβάζουμε πράγματα από το Facebook. Γίνεται. Δηλαδή, λέμε τους τούτους τούτο το profile υποψηφίου, κόμματος, αναπαραγωγή, ατόμου κλπ. Και κλειδώνουν. Έτσι, γιατί είναι διαφημίσει. Το βαλτούσα θα άνθρωποι, μόνο τον πόρτς. Ναι. Και είμαι και φιλαράκια, σας ζούμε το όνομα, τόσο που πήγατε εδώ μέσα. Κατερίνη. Κατερίνα Νικολάου, την Επιτροπή Δημοσιογραφικής Αντιολογίας. Καταρχήν, εγώ σας συγχαρώ, είναι εξαιρετική κυρίωση. Και νομίζω ότι ξεφεύγουμε από το θέμα, αρκετά από το θέμα online διαχείριση. Έχει να κάνει και με το πόσο ενδιαφέρον υπάρχει για τα θέματα. Και σίγουρα πρέπει να γίνουν και άλλες συναντήσεις, διότι συζητείται και ο περιφερειακό νόμος που αν δεν έχει μέσα τα online, εγώ δεν ξέρω αν πρέπει να έχει μέσα. Πάρα πολλά τα θέματα εδώ που συζητούνται. Θέλω απλώς να σταθώ σε ένα παράδειγμα της επικαιρότητας, επειδή είδα ότι βάλετε μέσα στις αποφάσεις σας εκείνη την περίπτωση που ήταν απόφαση του δικαστηρίου και τα στοιχεία για το παιδί που ήταν άρρωστο. Πρόσφατα με την υπόθεση της 19χρονης, στη διοντολογία υπήρξε μια μεγάλη συζήτηση παρά τις αποφάσεις μας, η οποία ακριβώς αφορούσε το ότι τα ψυχολογικά προβλήματα είναι η δικηγόρος της που τα ανέφερε. Οπότε, βλέποντας τούτη την απόφαση, η οποία ήταν καταδικαστική από εσάς, για το ότι παρόλο που υπήρξε ένα απόφαση του δικαστηρίου, δηλαδή η απόφαση του δικαστηρίου είναι ένα ανακοίνωση. Είναι επίσημη ανακοίνωση. Όχι για εσάς. Το δικαστήριο τελειώνει τη δουλειά του με το να δίνει την απόφαση στους διαδήλους. Τελεία. Από εκεί και πέρα, οποιοδήποτε είναι μέσα στην αίθουσα και παίρνει την απόφαση, είτε δημοσιογράφος είτε τρίτος δικηγόρος κτλ., είναι ξεχωριστός υπεύθυνος επεξεργασίας και οφείλει να την επεξεργαστεί ανάλογα. Τούτο είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον και βοηθά μας και εμάς πάρα πολλά, ακριβώς γιατί στη συγκεκριμένη συζήτηση πολλοί δημοσιογράφοι επέμεναν ότι
ακριβώς ότι αφού είναι ήδη η δικηγόρος της που το είπε. Οπότε και αν είναι και στην διαδικασία. Αλλά προσθέτω επειδή ήμουν σε την διαδικασία. Εγώ όταν είναι αυτό να γράψω την είδηση, είμαι η Νατάσα Χριστοφορό από το Ρεπόρτερ, δεν πρέπει να πω ότι η δικηγόρος της επικαλέστηκε κάποιους μετριαστικούς παράγοντες για να προσμετρηθούν στην επιμέτρηση της ποινής. Αν αφαιρέσω το κομμάτι, είναι δυνατικό στο τέλος, αντί... Να σας πω μια σύγχυση για να σας βοηθήσω. Συγχύζεστε την υπεράσπιση της, της δημοσιοποίησης ή την είδηση σχετικά με μια δικαστική διαδικασία, η οποία είναι κλασική εξαίρεση στην δυσφήμιση. Αυτόν το συγχύζεται με την έννοια των προσωπικών δεδομένων που τη κάνει να εμπεριέχονται εις την απόφαση του δικαστηρίου. Εδώ που μας είπε η Επίτροπος, που είπε το πολλές φορές, είναι ότι κάθε φορά που γίνεται μια καινούργια δημοσίευση, είστε, επεξεργάζεστε αυτό το πράγμα και έχετε ευθύνη να σκεφτείτε ότι τούτο το πράγμα που κάνω τώρα μπορεί να μην είναι δυσφήμιση, εντάξει, αλλά μπορεί να είναι άλλος νόμος. Μπορεί να είναι ο νόμος για τα προσωπικά δεδομένα. Και σε τούν την περίπτωση η απόφαση εκείνη στο εφετείο, αυτόν ακριβώς λέει ότι παρόλο που ό,τι πουν το πράγμα το επήραμε από το δικαστήριο, ο τρόπος με τον οποίο το παρουσιάσαμε, οι λεπτομέρειες που εβάλαμε μέσα, δεν αρμόζουν για τον σκοπό για τον οποίο θέλουμε να το κάνουμε. Δεν είχε κάτι παραπάνω τούτον το πράγμα, δεν είχε κάτι περισσότερο για να δικαιολογήσει την συγκυριά μας να γίνει από την άλλη πλευρά, διότι η υπεράσπιση της δυσφήμισης δεν είναι μέσα στην ζυγαριά. Η αποφάση της Επιτροπής Διοντολογίας θα την κατοπτρίζει αυτό που λέτε. Απλώς δεν εμπίθανε οι δημοσιογράφοι ακριβώς σε αυτό το στοιχείο που Επίσης, θέλω να αναφερθώ σε ένα άλλο παράδειγμα. Πρόσφατα πάλι που ήρθαν μια υπόθεση που ήρθαν ενώπιον της Διοντολογίας, η οποία είχε να κάνει με ανάκτηση δημοσιογράφου, η οποία ανάκτηση δημοσιογράφου δεν περιείχε κάποιου είδους παραβίαση. Στο Facebook. Στο Facebook, όμως από κάτω στα σχόλια, διάφοροι μπήκαν σε λεπτομέρειες της προσωπικής ζωής του συγκεκριμένου ατόμου, το οποίο έθετε και τα λοιπά. Πάει τους τη ξεχωριστή. Ναι, απλώς το θέμα είναι, εγώ εκείνο που θα ήθελα να θέσω είναι και το τελικά, ως που να ασχοληθούμε με τούτα τα θέματα. Η ζημιά που έγινε στο συγκεκριμένο άτομο, το πώς μας εκτέθηκε το συγκεκριμένο άτομο. Υπάρχει ισορροπία σε σχέση με το ως που να επιληφθούμε τούτο το θέμα, ίσως με ένα πρόστιμο, ίσως με το να κατεβεί ανάρτηση κτλ. Επέδασε λίγο. Και τούτον πολλά και πας στην απάντηση που θα στείλουμε της Επιτρόπου Νομοθεσίας ότι ναι, ένα από τα κριτήρια που λαμβάνονται υπόψη είναι και η ζημιά. Είναι και η ζημιά και η διαβάθμιση όμως. Δηλαδή είχαμε μπει προηγουμένως κάποιες περιπτώσεις για κάλυψη γεγονότων, τρομοκρατικών κτλ. Εκεί υποχρεωτικά το μέσο πρέπει να καλύψει το τρομοκρατικό. Αν ευρέθηκε κάποιο δημόσιο πρόσωπο ή όχι εκεί ενδεχομένως να υπερτερεί κάλυψη του γεγονότος. Επομένως και η στάθμιση λαμβάνει χώρα στην επιμέτρηση και ακόμα και η ζημιά. Και ο αριθμός των ατόμων, διότι μπορεί σε μια περίπτωση να μην είναι ένας το επηρεαζόμενο άτομο. Να είναι πολλά, άρα η επιμέτρηση, στην επιμέτρηση της ποινής προς το στη συγκεκριμένη περίπτωση μέσο, θα λάβει υπόψη και το πόση επαφή ζημιά, ένα, δύο, τρεις. Στις υποθέσεις εναντίον μέσων, λάβαμε υπόψη και το πόσοι επληκήκαν από τις παραβιάσεις και ακριβώς το μέγεθος της ζημιάς. Και κατά επιτρέπετε, ένα λεπτάκι, γιατί έχω πολλούς δικηγόρους. Θέλω να κάνω μια πολύ συγκεκριμένη ερώτηση. Οι δικαστηριακές διαδικασίες είναι ανοιχτές στον κοινό και τους δημοσιογράφους. Από τη στιγμή που έχει ένα δικαστήριο το οποίο δικάζει, εάν η Σόφη έδερε την Ειρήνη ή η Ειρήνη τη Σόφη, και κάθονται δημοσιογράφοι και ακούν, δικαιούνται, αφού είναι τζαμέ και είναι μέσα στη διαδικασία, να βγουν έξω και να πούν εκείνα τα οποία άκουσαν. Πρώτη ερώτηση. Η δεύτερη είναι να σκεφτούμε όλοι μας
Το μέγεθος της ζημιάς έχει πάει κανείς δημοσιογράφος ή από τους υπόλοιπους εμάς, τους λειτουργούς του Δήμου, όχι να βρισκόμαστε και να αναλογιστεί τι έγινε μετά τα πρωτοσέλιδα ή τα μεγάλα μας μπάνερ στις ιστοσελίδες μας σε ανθρώπους που περνούσαν μια πάρα πολύ δύσκολη στιγμή στη ζωή τους, είτε ευταία είτε ενευταία, ήταν εκείνη η περίοδος, τι έγινε με τους ανθρώπους μετά. Διανοήθηκε κανένας ποτέ τι έγινε με εκείνο το υιοθετημένο παιδί του οποίου τους γονείς σκοτώσαν. Διανοήθηκε κανένας σας τελευταία το τι έγινε. Συγγνώμη κυρία Σκαϊνίδου, βγαίνανε οι δημοσιογράφοι και διακινούσαν επί μέρες ότι το σκότωσε το προσωπική ευθύνη όμως το να κρατούμε την πιλάντζα, την εξισορρόπηση, δεν μεταφέρεται μόνο. Αυτόν προσπαθήσαν και οι δύο να μεταφέρουν. Ό,τι μπορώ να βγω να πω εγώ κάτι, να το ακούσετε. Εάν το αναπαράγετε εσείς με τον οποιοδήποτε τρόπο, είσαστε και εσείς υπεύθυνοι. Δεν σταματάει η ευθύνη σε εκείνον που του έφυγε και είπε κάτι. Οπότε κάθε φορά που αστούμε το πληκτρολόγιο μας, έτσι, έχουμε ευθύνη να σκεφτόμαστε τι θα γίνει το επόμενο δευτερόλεπτο. Τι θα γίνει την επόμενη μέρα. Είναι το ίδιο σε παρευθυνόμαστε. Σήμερα μιλούμε για να είμαστε όλοι καλύτεροι και προς την ενημέρωση και προς την νομιμότητα. Εν τω θέμα να επιρρύψω ευθύνε αυτή τη στιγμή. Σοφία, σε κάποιο κώδικα δημοσιογραφική διοντολογία είναι κάτι το οποίο πρέπει πραγματικά όλα τα μέσα να αγκαλιάσουν. Έτσι. Είναι κάτι το οποίο να νιώθουμε ότι δεν ξέρουμε κάτι, να ανατρέξουμε, έτσι, να το έχουμε. Έτσι. Πρέπει να είναι κάτι. Έχει πολλού φορεί να τα πει. Υπάρχει κόσμο που είναι όλοι ανοιχτοί να απαντούν τι ερωτήσει μα. Σωστό. Αν μου επιτρέπετε. Εθνική και κάτι πολύ σημαντικό. Άλλων οι διαρροές που 100% συμβαίνουν, και σας το λέω εκ πείρας, οι διαρροές από τις διάφορες αρχές που χειρίζονται διάφορα θέματα είναι πολλές. Άλλων η ευθύνη του δημοσιογράφου. Εκεί που έχει δίκιο η Νατάσα είναι ότι όντως σε πάρα πολλές των περιπτώσεων υπάρχουν, για να είμαστε καθαροί, υπάρχουν όντως διαρροές από δημόσιες υπηρεσίες. Γι' αυτό, ωραία. Εγώ επειδή ανακαλύψω, έτυχε αν και ανακαλύψω αστυνομικό ρεπορτάζ να πάω. Μέχρι η ώρα 10.30 που έφτασα στη σκηνή, μου είπαν οι συναδέλφοι ότι ο εκπρόσωπος τύπου τότε της αστυνομίας, ο Χρήστος, τους είπε 99% είμαστε σίγουροι ότι το έκαμε. Τούτο είναι η πηγή μου. Το λάθος μας που ήταν τεράστιο, ναι, και εγώ το δικό μου, αν και η τηλεόραση είχε τότε που δούλευκα άλλους κανόνες και τήρησα τους, το λάθος μας ήταν ότι την μεταδώσαμε. Σωστό. Αλλά όταν η αρμόδια πηγή που είναι επίσημη, όχι ρε, γιατί έτσι γίνεται το πράγμα σου, το λέει. Δεν μπορείς εσύ να πεις όλοι αυτοί τότε. Όμως μετά τους κοινών, μάθαμε όλοι ο καθένας το κόστο του, ότι ακόμα και οι πληροφορίες που προέρχονται από επίσημες πηγές πρέπει να φιλτράρονται. Γιατί, διότι έχουμε και εμείς ευθύνη της μεταφοράς της πληροφορίας. 100%. Έγιναν λάθη. Θέλω να πιστεύω ότι μέχρι σήμερα και εγώ, επειδή έχω επικοινωνία με πάρα πολλούς από εσάς, και πολύ καλή συνεργασία με την αστυνομία, βλέπω ότι φιλτράρεται πολύ περισσότερα από το παρελθόν, που είναι ένα βήμα μπροστά έστω και αυτό. Τώρα, η καλλιέργεια κουλτούρας που ενάρθουμε στο τέλος είναι τεράστιο θέμα. Εγώ όμως βλέπω όντως πολλά βήματα μπροστά, και μου επιτρέπετε, διότι ένα αφήσα τον έτσι λέει η δημόσια δίκη είναι ένα θέμα. Οι αρχές της δημόσιας δίκης είναι ένα θέμα και το τι γίνεται με το που δίνεται η απόφαση από το δικαστήριο είναι άλλο θέμα. Οι αρχές της δημόσιας δίκης δεν επιτρέπουν το ότι ακούσαμε μες την αίθουσα πρέπει να το μεταφέρουμε. Ακριβώς οι αρχές της δημόσιας δίκης επιβάλλουν έναν καθεστώς διαφάνειας της διαδικασίας,
Δηλαδή οποιοδήποτε μπορεί να πάει να είναι παρόν και να ελέγξει τη διαφάνεια της διαδικασίας, χωρίς να σημαίνει ότι ό,τι αποκομίσει από τη δημόσια δίκη μπορεί να το μεταφέρει όπως θέλει προς τα έξω. Και μια και μίλησα για τη διαφάνεια, το λέω και από αυτό το βήμα, το λέω συνεχώς επειδή θέλω να μπει στο πετσί μας. Κανένας που προφασίζεται την προστασία των προσωπικών δεδομένων για να καλύψει θέματα διαφάνειας δεν το κάνει αυτά. Η προστασία των προσωπικών δεδομένων επιβάλλει τη διαφάνεια, η σωστή προστασία των προσωπικών δεδομένων. Να μην παρερμηνεύουμε και να χρησιμοποιούμε την προστασία των προσωπικών δεδομένων για να δημιουργούμε γκρίζες ζώνες. Δεν έχει καμία σχέση η προστασία των προσωπικών δεδομένων με γκρίζες ζώνες. Το τουναντίον επιβάλλει τη διαφάνεια σε όλα, και στις διαδικασίες και στον τρόπο που, διερευνούνται οι υποθέσεις και σε όλα. Πριν να μιλήσω, η Φιλία, αυτό είναι η ερώτηση εδώ, γιατί έχει πάρα πολύ ώρα. Εμείς δεν βιαζόμαστε. Εντάξει, να το κλείσουμε. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα για την πρόσκληση που ερευνήσαμε στην Αστυνομία να συμμετέχουμε στην Ελλάδα. Γιατί σίγουρα όλα αυτά είναι θέματα που μας αφορούν όλους μας. Εγώ είμαι ο Γιώργος Βέχας, είμαι από το Βαθιό Καταδρομής Ηλεκτροεκπλήματος. Αυτά όλα τα θέματα είναι θέματα που μας απασχολούν καθημερινά. Δεν θα κάνω ερώτηση, θέλω να βάλω κάποια σχόλια για σχολιασμό βασικά. Όσον αφορά το Facebook, όπως και η Google και άλλες εταιρείες, μετά την εφαρμογή του General Data Protection Regulation, αναγκάστηκαν να βάλουν έδρα στο έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι πλήστες από αυτές τις εταιρείες δημιούργησαν έδρα στην Ιρλανδία. Ταυτόχρονα, οι ίδιες οι εταιρείες προσέγγισαν εμάς με διάφορους τρόπους και ήρθαν εκπρόσωποι της Facebook στην Κύπρο. Έχουμε κάποιες άτυπες, ας το πούμε, συμφωνίες μαζί τους και ζητούν τίποτε παραπάνω από να τη χάνουν του ίδιου χειρισμού όπως τη χάνουν οι υπόλοιποι Internet Service Provider στην Κύπρο, δηλαδή με την διαδικασία την ίδια και απαντούν στα αιτήματα μας. Βασικό πολύ όμως είναι ο κ. Δημητριάδης ότι πρέπει να ξέρουμε τους όρους χρήσης των υπηρεσιών αυτών και οι ίδιες οι υπηρεσίες μας επιτρέπουν να κάνουμε report εκείνο που νιώθουμε ή πιστεύουμε ότι δεν συνάδει με τους κανονισμούς που υπάρχουν. Τα προβλήματα είναι γνωστά, ειδικά με τα σχόλια. Να σημειώσω ότι δεν έχουμε πρόβλημα με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης τα οποία είναι εδρεύνει στην Κύπρο, με αυτούς πάνω κάτω βρίσκουμε τις λύσεις εκεί που υπάρχει πρόβλημα. Πρόβλημα πολλές φορές υπάρχει με αυτά του Facebook και άλλων ιστοσελίδων, που δυσκολεύουν, πολλές φορές δυσκολευόμαστε να καταλήξουμε στον τελικό χρήστη λόγω των διαδικασιών που υπάρχουν. Όσον αφορά τα σχόλια κάτω από τις δημοσιεύσεις κτλ. Η πλήστα των περιπτώσεων είναι εκτός της σφαίρας του ποινικού, ελαστικής φύσεως θέματα. Όμως εκεί που υπάρχει θέμα ποινικών, υπάρχει ο μηχανισμός είτε να κατέβει είτε να διερευνηθεί. Μια τελευταία ερώτηση από τον κύριο Αγκαστινιώτη, για να μπορούμε να το μαζέψουμε πριν να χάσουμε όλο τον κόσμο, γιατί έτσι μέσα πρέπει να έχω ένα μεγάλο. Για το θέμα του σχολείου, εάν είναι εκτίμηση της ιστοσελίδας το σχόλιο κάτω από την είδηση του Facebook της ιστοσελίδας, η ευθύνη είναι στην ιστοσελίδα. Έχει αστυνομία να με, πιάστε μας που τα δωρά, πάρτε μας μέσα. Γιατί είναι τόσες χιλιάδες τα σχόλια, πάρτε μόνο την ευθύνη για τα σχόλια, αλλά έχει την ευθύνη. Είπε ότι αυτόν εκφεύγει τη ποινική διαδικασία. Άλλο πράγμα είναι η αστική διαδικασία που θα σου μιλήσει από κάποιο για τη σφήμιση. Άλλο η ποινική διαδικασία όπου η αστυνομία να πρέπει να σε πάρει δικαστήριο διότι να σε βάλει φυλακή. Να τα ξεχωρίσουμε. Πολύ σωστά είπε η αστυνομία. Ορισμένα εκφεύγουν. Βέβαια, ρητορική μίσου μπορεί να υπάρχουν συγκεκριμένε πρόνοιε ποινικέ όπου μπορείτε να το κάνετε. Αλλά τα σχόλια βεβαίω είναι πολύ σημαντικό θέμα. Όμως, να κάνω ότι είπε μας η ισόφη πρέπει να θέλω να κάνω μια γενική παρατήρηση. Το ότι υπάρχει τόση ανάγκη συζήτησης του θέματος και τόσες έντονες θέσεις από τη μια και από την άλλη, για μένα
επιβεβαιώνει την επιτυχία αυτής της αρχής. Διότι σήμερα δεν είναι το τέλος, είναι η αρχή. Το ότι καταφέραμε και μαζευτήκαμε σε μια αίθουσα, μιλήσαμε έντονα μερικές φορές για πράγματα που ελεγχθήκαν, δείχνει την ανάγκη αυτού του πράγματος. Και επειδή δεν μου αρέσει και απλώς να λέω για την ανάγκη, θέλω να διώξω την λύση, εγώ θα έβλεπα ότι το παραδοτέον αυτής της άσκησης είναι ενδεχόμενα η επανάληψη με συγκεκριμένες περιοχές ενδιαφέροντος, αλλά επειδή δεν είναι σωστό να αφήνουμε τα πλάσματα μόνα τους, εγώ θα έβλεπα και κάποιων εγχειρίδιων χρήσης, ερωτήσεις, απαντήσεις, ηλεκτρονικό βέβαια, το οποίο θα πρέπει να τυχαίνει συνεχούς επικαιροποίησης για να μπορεί να αντιμετωπίζει τα συγκεκριμένα θέματα. Αλλά μερικά άλλα πράγματα, για να ξεχωρίσουμε την δυσφήμιση που τα προσωπικά δεδομένα, που τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, που τη δεοντολογία, αδρές γραμμές δηλαδή, νομίζω μπορούμε να το αρχίσουμε. Δεν θα απαντήσω στα πράγματα που θα ήθελα να απαντήσω, αλλά ένα σχόλιο μόνο θέλω να κάνω. Κατά την άποψή μου, το δημοσιογραφικό συμφέρον σε μια είδηση δεν ισούται πάντοτε με το δημόσιο συμφέρον. Και εφόσον αυτή η εξίσωση δεν υπάρχει, να θυμάστε την μπιλάντσα μου. Κυρία Αντίτρο, εγώ θέλω πάρα πολύ να ευχαριστήσω τους δημοσιογράφους πρωτίστως και τους χωρίς που θέλουν να κάνουμε τη δημοσιογραφία, διότι θεωρώ ότι το κλειδί και οι απαντήσεις είναι να βρισκόμαστε συχνά να το συζητάμε. Εγώ είμαι στη διάθεση των δημοσιογράφων και νομίζω το έχω αποδείξει και εγώ και οι συνεργάτες μου. Οπότε, θέλετε κάποια καθοδήγηση την είχατε. Συνεχίζουμε να είμαστε στο πλευρό σας, διότι θεωρώ ότι είναι κοινός ο σκοπός, δεν υπάρχουν αντίπαλα στρατόπεδα, έτσι. Είναι κοινός ο σκοπός της νομιμότητας. Κλείνοντας, να ευχαριστήσω και πάλι το ΓΑΤΙΠΗ, την κυρία Μιχαηλίδου, το Σύνδεσμο, την κυρία Ξενοφόντος, την κυρία Καλίδου, τους συνεργάτες μου στο γραφείο, την κυρία Χάματσου και την κυρία Μινά, να πούμε ότι χωρίς τους συνεργάτες μας δεν μπορούμε να φέρουμε εις πέρας τέτοιου είδους εκδηλώσεις, χρειάζονται πολύ προετοιμασία. Σας ευχαριστώ και πάλι που είστε εδώ, ιδιαίτερα τον κύριο Μιχαηλίδη. Όχι, μια φορά που κάψατε, σας ευχαριστήσω, αλλά δεν είπε όλες η Επίτροπος. Όμως πρέπει να σας πω ότι ο τρόπος που ευκήκε το πράγμα και δεν το εστίσαμε, διότι ούτε καν εξηγηθήκαμε, εγώ σήμερα το πρωί είναι στην δηλαδή, παρουσίαση μου, άλλη ιστορία. Ευκήκε πάρα πολύ ωραία, διότι νιώθω ότι προσπάθησα να δώσω έναν πλαίσιο μέσα στο οποίο, το οικοσύστημα μέσα στο οποίο κινούμαστε, και τώρα εφωτίσαμε αυτό που ονομάζεται προσωπικά δεδομένα ή διαχείριση, όπως θέλετε να το βάλουμε. Νομίζω φωτίζοντας και άλλους από αυτούς τους πυρήνες μέσα στο σύστημα που λειτουργεί, θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε και να σας ευχαριστήσω για την αντοχή σας, την υπομονή σας και βεβαίως την Επίτροπο για τα... Και τους συναδέλφους Επιτρόπους. Ναι, και όσοι ήρθετε, εγώ να σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ πρώτα πρέπει να ευχαριστήσω και τους δημοσιογράφους των διαδικτυακών μέσων και άλλων μέσων. Νομίζω ότι σήμερα ήταν η μεγαλύτερη προσέλευση δημοσιογράφων που είχαμε ποτέ. Χαίρομαι που είστε εδώ, μας δίνει δύναμη να συνεχίσουμε και επειδή είναι λίγο θεατρική, να πάρω το παράδειγμα του Φωτός, κύριε Δημητριάδη, και θα πω ότι σήμερα ότι απλά ανάψαμε τα φώτα. Η παράσταση δεν άρχισε να πω. Δεσμευόμαστε ότι αυτό το μάνιουαλ, το οποίο λέτε θα το δημιουργήσουμε, με definitions, ορισμούς, παραδείγματα κλπ. Αυτό θα επαναληφθεί. Η σημερινή συζήτηση θα επαναληφθεί και ελπίζω είναι όλοι οι περισσότεροι παρόντες, γιατί εισηγούμε να ακολουθήσει μια δεύτερη έρευνα σε λίγες μέρες, με τον ίδιο τρόπο που έκαναμε την πρώτη. Είμαι σίγουρη ότι θα υπάρχει μεγαλύτερη προσέλευση για απαντήσεις τώρα, τις οποίες θα θέσουμε με πιο εξειδικευμένες ίσως ερωτήσεις για να δούμε σε περισσότερη λεπτομέρεια πώς χειριζόμαστε τα θέματα. Από εκεί και πέρα, θέλω να επαναλάβω ότι όλοι οι φορείς είναι στη διάθεση όλων. Και η Επιτροπή Διοντολογίας, και η Ένωση Συντακτών, και το ΚΥΠΕ, και το ΦΙΑΙΟ, και η ΚΟΕ, και όλοι οι σύνδεσμοι που είναι. Ρωτάτε, μιλάτε, συζητάτε. Κανένας δεν είναι δυνατόν να τα ξέρει όλα. Και γι' αυτό χρειαζόμαστε όλοι σε τούτον τον κόσμο. Αν μπορούσε κάποιος να τα ξέρει τα πάντα, να τα ζει μόνος του. Πραγματικά ευχαριστώ για τη συνεργασία. Προέκυψε σε μια πολλά ωραία συζήτηση, έτσι χαλαρά.
προχωρήσαμε την. Κανένας από εμάς δεν θα μπορούσε να προχωρήσει να φέρει διαπιστέρα στην ημερίδα αν δεν ήταν συνεργάτες από τα γραφεία μας. Όλοι και πραγματικά ευχαριστώ. Δεν θα ξαναφερθώ σε όλα τα ονόματα. Να πω ένα πραγματάκι μόνο και θα κλείσω, έξω έχει φαΐσει.